Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ακόμη ένα Basketball Night Show από τις 10 μέχρι και τις 12. Καλησπέρα. Μαζί μας ο Σπάι, όπως κάθε εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Έτσι, αυτό ακριβώς. Τελευταία εκπομπή πριν τις γιορτές, ε. Τελευταία εκπομπή πριν το Πάσχα. Να ενημερώσουμε ότι δεν θα έχουμε τη δεύτερη μέρα. Την άλλη Δευτέρα δεν θα έχουμε εκπομπή που είναι η δεύτερη μέρα του Πάσχα. Πολύ από σωστά. Τώρα. Και θα είμαστε την Δευτέρα μετά του Θωμά πάλι εδώ στις επάλξεις. Όπως κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, μας ακούτε στο www.t. Πες μη σε κόβοντα. Λοιπόν, μας ακούτε στο www.eulas.org, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελληνών. Στέλνετε τα mail σας στο radio@eulas.org, άμα θέλετε να στείλετε κάποιο μεγάλο mail. Αλλιώς στο Facebook, Basketball Night Show με λατινικούς χαρακτήρες, κάντε like στη σελίδα μας. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω σχολείων, μέσω μηνυμάτων και στα προσωπικά μας προφίλ και μέσω Viber, έτσι όπως έχουμε τις ομάδες που έχει καθιερωθεί πλέον. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 σε ένα 2 ώρο έτσι αμιγώς μπασκετικό. Σήμερα έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα στο κολεγιακό μπάσκετ και έτσι, εντάξει, στην τρέλα του Μαρτίου. Νομίζω ότι σήμερα κλείνει και η τρέλα του Μαρτίου που λένε στην Αμερική. Έχουμε τον τελικό, να πούμε την ώρα για όσους ενδιαφέρονται. Είναι στις 4:20 τα ξημερώματα, δικιά μας ώρα, 9:20 Αμερικής. 4:20 τα ξημερώματα έχουμε το μεγάλο τελικό του NCAA μεταξύ του Βιλανόβα και του Μίτσιγκαν. Ήδη με ρωτάνε, μου ζητάνε link, λένε πού θα το δούμε, τι εντάξει, ώρα θα είναι το πάρα δούμε, πολύ εύκολο, ναι. Όποιος μπει στο Google και γκουγκλάρει και τα λοιπά θα το δει, θα βρει, ειδικά στο ίντερνετ θα είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Αυτά νομίζω τα μεγάλα ότι τα ιδέες, και σε κανάλια της ΟΤΕ το έχει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Εντάξει. Απόψε το βράδυ θα ξενυχτήσουμε. Εντάξει, Χριστό, αδερφέ. Θα έχουμε και ειδική ανάλυση. Θα ξυπνήσουμε 6:30 το πρωί. Θα κοιμηθούμε 6:30 το πρωί. 7 η ώρα θα τελειώσει. Θες να αποκαλύψουμε τους καλεσμένους. Βεβαίως θα αποκαλύψουμε τους καλεσμένους μας. Σήμερα γι' αυτό θα έχουμε έτσι. Η εκπομπή θα έχει λίγο διαφορετικό στυλ. Θα παράσουμε λίγο μετά στην Α1 και στην Ευρωλίγκα και σε όλα αυτά. Έχουμε δύο ανθρώπους του μπάσκετ. Το γνωστό φίλο μας και μεγάλο ακροατή της εκπομπής μας από τον Νεβάδα, τον Δημήτρη τον Κυριακό, ο οποίος είναι στην Αμερική και θα μας δώσει το σφιγμό του pre-game του παιχνιδιού αυτού και θα μας πει και για το τι άλλο κάνει εκεί ο Δημήτρης στην Αμερική. Και επίσης έχουμε έναν άνθρωπο που όλοι τον έχουν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρο ομάδος, τον Βαγγέλη τον Φρίδα, ο οποίος χρημάτισε προπονητής στο Βιλανόβα. Οπότε θα μας μεταφέρει και αυτός έτσι την εμπειρία του και τις εντυπώσεις του. Έχεις ετοιμάσει ερωτήσεις να τους κάνεις? Έχω ετοιμάσει. Μπράβο. Θα αλλάξουν σήμερα οι ρόλοι. Θα μας πούνε, θα μας κάνουν εκείνη η ανάλυση και εμείς θα είμαστε ακροατές. Θα καθόμαστε σωστό. Θα γίνουμε ακροατές. Μπράβο. Λοιπόν, επίσης θα ακούσουμε λοιπόν και τον Βαγγέλη τον Φρίδα, ο οποίος με πολύ μεγάλη χαρά έτσι επικοινώνησε μαζί μας και γιατί και αυτός είναι ακροατής μας και της εκπομπής μας. Να πούμε ότι πριν από λίγο έληξε το μεγάλο ντέρμπι της ΒΕΝΤΕΜΠΕ, που είναι σημαντικό να το πούμε, ντέρμπι μεταξύ δύο Ελλήνων οι οποίοι μοιράζονται και την πρώτη θέση της βαθμολογίας, του Δημήτρη Ιτούδη και Δημήτρη Πρίφτη, του Δημήτρη Πρίφτη και Δημήτρη Ιτούδη. Η ΤΣΣΚΑ στην έδρα της κέρδισε 80-63 την Ούνιξ και ισοβαθμούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ίσως ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, όχι ίσως, σίγουρα στα 2-3 top μεγάλα πρωταθλήματα, δύο Έλληνες προπονητές συγκρούστηκαν σήμερα. Το πιο ακριβό κιόλας. Και η λέξη συγκρούστηκαν δεν ταιριάζει, γιατί στο τέλος τους είδαμε, όποιος είδε το παιχνίδι, με αγκαλιές και αγαπημένοι και τα λοιπά, φύγανε γιατί πραγματικά μας κάνουν περήφανους. Όπως μια και μιλάω για τους Έλληνες προπονητές, έτσι να μνημονεύσω και την νίκη χθες του, για να μην πάμε σε άλλο κομμάτι Ελλήνων προπονητών. Ωραία, ναι. Την νίκη της Κίμκι επί της Κάλεβη, η Κίμκι του Γιώργου Μπαρτζόκα, 96-85. Να πούμε για τη μεγάλη νίκη που έκανε χθες πάλι Έλληνας προπονητής, ο Φώτης Κατσικάρης, με την ομάδα του την Ιμπεροστάρ Τενερίφη μέσα στον Μπιλμπάο, και ήταν και μια νίκη έτσι, ας πούμε, γοήτρου, γιατί όπως ξέρουν οι ακροατές μας, ο Φώτης ήταν επί 3 χρόνια προπονητής στον Μπιλμπάο, είχε φτιάξει και το μεγάλο Μπιλμπάο που είχε πάει τελικό στο EuroCup τότε. Ξαναγυρίσαν εκεί οι γνωστοί άγνωστοι Έλληνες του Μπιλμπάο, Βασιλιάδης, Κατσικάρης κλπ.
και περάσαν και νικηφόρα 67-74. Είχαμε και αυτό το χθεσινό. Νομίζω ότι θα βάλουμε λίγο μουσική για να συνδεθούμε άμεσα με τον πρώτο καλεσμένο μας. Και στις 10:15 τώρα θα βγει, και επειδή ξέρω ότι με ακούει, θα βγει ο Βαγγέλης ο Φρίδας, και στις 10:30 θα έχουμε την σύνδεσή μας με Αμερική, με τον Δημήτρη Κυριακού. Τα λέω για να... γιατί είχαμε πει, του είπα ότι θα σου στείλω μήνυμα του Δημήτρη μέσα από την εκπομπή που μας ακούει, η γνωστή Νεβάδα. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, σίγουρα ακούει, οπότε δεν να έχεις. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να βγάλουμε στον αέρα τον Βαγγέλη Φρίδα και στη συνέχεια θα... και επιστρέφουμε αμέσως στον αέρα για τη συνέντευξη. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Λοιπόν, ο Βαγγέλης είναι στον αέρα. Μας ακούει? Κύριε Φρίδα, μας ακούτε? Άνοιξε λίγο. Λίγο βαθιά, σας ακούω. Λίγο βαθιά, λίγο να δυναμώσουμε εμείς το... δώσε ένταση. Λοιπόν, εμείς είμαστε δυνατά τώρα. Τώρα μας ακούς, Βαγγέλη? Ναι, τώρα λίγο καλύτερα. Σας ακούω καλύτερα. Ωραία. Ανέβασε καλά. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Φρίδα. Βαγγέλη, θα σε λέμε πρόεδρο ή coach? Κοίταξε, για να το ξεκαθαρίσουμε, γυρίζω πάντα στο coach. Σωστός. Σωστός. Καταρχήν, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Χαρά μου. Πραγματικά με πολύ χαρά έτσι πήρα το μήνυμά σου, γιατί να σου πω κάτι, επειδή τα χρόνια περνάνε και το Αλτσχάιμερ το δικό μου έχει αναπτυχθεί, δεν ενθυμούμουν ότι ήσουν στο Βιλανόβα προπονητής. Ξεκινάω κατευθείαν με το θέμα που είναι της ημέρας. Πότε ήσουν προπονητής στο Βιλανόβα, Βαγγέλη? Ήμουνα το 94-95 περίοδος. Μάλιστα. Πριν από αρκετά χρόνια. Αν μπορούσες περιληπτικά να μας περιγράψεις την εικόνα της κατάστασης αυτής εκεί, του κολεγίου κτλ., θα ήταν πολύ ευχάριστο για μας. Θα σου πω ένα πράγμα. Όταν ξεκίνησα να πάω στην Αμερική τότε, στο Βιλανόβα, στον δρόμο στο αεροπλάνο έλεγα, επειδή να πούμε αυτούς που μας ακούν τους φίλους, ότι ήμουν μέχρι τότε προπονητής στον Άρη, στον Ηρακλή, στη Χάν, στο ΒΑΟ. Τέλος πάντων, είχα μια πορεία στα πασχετικά δρόμενα και έλεγα, θα πάω τώρα στην Αμερική να ζήσω αυτό που πιστεύω ότι είναι το όνειρό μου. Και έλεγα μέσα μου, λες ρε παιδί μου να το απομυθοποιήσω και να πάω και να πω ότι ίσως να μην είναι τόσο όσο το φαντάζομαι. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ήταν καλύτερο από ό,τι το φανταζόμουν. Είναι το κάτι άλλο, δηλαδή, ειδικά το οικολογιακό μπάσκετ που, εντάξει, για εμάς που είμαστε, πώς να σου πω λίγο, πιο πολλοί άνθρωποι του συναισθήματος, πιο πολλοί άνθρωποι του ομαδικού παιχνίδιου, της τακτικής. Του μπασκετικού, της τακτικής, του προπονητή, τέλος πάντων, είμαστε πιο κοντά στο οικολογιακό μπάσκετ, θεωρώ. Το οικολογιακό μπάσκετ, λοιπόν, είναι ένας μαγικός κόσμος που πραγματικά όποιος άνθρωπος έχει σχέση με το μπάσκετ και το αγαπάει, είναι ευτυχία το να το ζήσει. Για το σημερινό παιχνίδι, ποια είναι η πρόβλεψή σου? Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Καταρχήν να πω ότι το Βιλανόβα, το οποίο είναι ένα σχολείο με μεγάλη παράδοση στο μπάσκετ, έτσι, θεωρείται από τα καλύτερα κολέγια στην Αμερική. Στη Φιλαδέλφια, που είναι μια πολύ μπασκετική πόλη, είναι η γνωστή Big Five, που έχει το Βιλανόβα, το Temple, το Drexel, το Λασάλ, το Σον Τζόζεφ, που είναι όλα Φιλαδέλφια περιοχής λίγο πολύ. Είναι πάρα πολύ μπασκετική, λοιπόν, πόλη. Το Βιλανόβα, λοιπόν, πριν από 2 χρόνια είχε πάρει το πρωτάθλημα. Μάλιστα, ο playmaker που σήμερα είναι ο ακρογωνιός λίδος της ομάδας, ο αριστερόχειρος, ο Μπράνσον, νομίζω λέγεται. Ναι. Ήταν τότε πρωτοετής. Ο Τζαλέν Μπράνσον. 19,2 πόντους και 4,7 ασίστ ανά αγώνα. Ναι, είναι μεγάλος παίκτης αυτός και ο παπάς ήταν πολύ καλός παίκτης. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλος παίκτης είναι και πιστεύω είναι το Α και το Μέγα του Βιλανόβα. Το Βιλανόβα, λοιπόν, σήμερα θεωρώ ότι έχει μια ομάδα η οποία είναι πολύ γεμάτη. Δηλαδή έχει παίκτες, έχει παιδιά που παίζουν, που όλοι, πώς να σου πω, ο ένας με τον άλλον δημιουργούν ένα πολύ ισχυρό puzzle.
με μικρές, αν θέλεις, έτσι, αδυναμίες. Από την άλλη πλευρά, το Μίτσικαν, και αυτό είναι ένα σχολείο τρομερό, φημισμένο κλπ. Έχει κάποιους παίκτες πολύ δυνατούς, έχει ένα πολύ καλό ψηλό, ας πούμε, που κάνει τη διαφορά. Έχει και εκείνο παίκτες. Αλλά νομίζω, σαν γεμάτο οπλοστάσιο, το Βιλανόβα μου φαίνεται ότι έχει παραπάνω. Έτσι μου φαίνεται. Ναι, τώρα μπορεί σε λίγες ώρες. Να πούμε ότι ο ψηλός που ανέφερες έτσι για τους ακροατές μας είναι ο Μόρις Βάγνερ, που έχει 14,6 ναι. πόντους και 7,1 rebound. Και να πούμε ναι. ότι, αν θες να πω και εγώ ταπεινά τη γνώμη μου έτσι τώρα, ναι. ότι η επίθεση και η σταθερότητα είναι αυτό το οποίο δίνει στο Βιλανόβα το credit του φαβορί, ναι. εν αντιθέσει στο Μίτσιγκαν ναι. η άμυνα και ίσως η θέληση που είναι δεύτερη να γίνουν πρώτοι, δηλαδή κατάλαβες πως το λέω, ναι. του, που πιστεύω ναι, ότι ναι, ναι, τώρα ναι. εσύ, επειδή ξέρω ότι είσαι θειασότης της άμυνας, θα μου πεις ότι η άμυνα είναι σημαντικότερο πράγμα από την επίθεση, αλλά εγώ επέτρεψέ μου να σου πω ότι εκεί ξέρεις, θα... Ξέρεις τι βλέπω όμως, Σπύρο, βλέπω ότι είναι πολύ καλοδρομένη η ομάδα του Βιλανόβα. Πάρα πολύ καλή. Και δηλαδή είναι και να πολύ πούμε, καλός ο προπονητής τους. Να πούμε, Βαγγελή, ότι ο Μπράνσον, αυτός που λες, ο Τζαλέν Μπράνσον, είναι τριτοετής, έτσι, δεν είναι τεταρτοετής. Ναι, 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 ναι. Ήταν φρέσμα πριν από 3 χρόνια πριν από μπράβο, τον μπράβο, μπράβο. Και ήταν και ένα παιδί που είχε έρθει και με την Εθνική Αμερική στο νέο και έπαιξε στην Κρήτη, αν θυμάσαι. Α, μπράβο, δηλαδή, τώρα δεν το θυμάμαι. Πέρασε και από αλήθεια, εδώ, αλλά... πάτησε και Ελλάδα. Ναι. Σαν παίκτη της Εθνικής Αμερικής τότε. Από τα παιδιά under 19 που είχαν. Παίξαμε αντίπαλοι δηλαδή τότε. Μπράβο, μπράβο. Τέλος πάντων, είναι ένα παιδί παιγμένο, πολύ καλό παίκτη, αλλά είναι πάρα πολύ κεφαλικό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν κάπου έχει πρόβλημα σήμερα το Βιλανόβα, είναι αν μπορέσει η αντίπαλη ομάδα να βγάλει αυτό το παίκτη εκτός παιχνιδιών. Γιατί αν αυτός ο παίκτης είναι ζεστός μέσα στο παιχνίδι, θα δημιουργεί συνέχεια καταστάσεις για τους υπόλοιπους της ομάδας του. Ναι. Και επειδή έχει παίκτες, έχει κορμιά, έχει μπασκετική ποιότητα το Βιλανόβα, εντάξει, τι να πω. Εγώ ξέρω τώρα, είμαι και Βιλανόβα. Εγώ αυτό τώρα θα σε διέκοπτα και θα σου έλεγα: δεν πιστεύω να υποστηρίζει Μίτσιγκαν το βράδυ, έτσι, Βιλανόβα. Είναι το σχολείο μου, είναι. Ναι, εντάξει, εννοείται. Αγάπη μου είναι. Εννοείται, βέβαια, ούτε σου κάνω την ερώτηση αν θα το δει το μάτς, έτσι, φαντάζομαι. Όχι, προφανώ και δεν. Αυτές οι ερωτήσεις είναι εκτός του Κάνεφ. Δεν θα ξεχάσω την προηγούμενη φορά που πήρε το κοτάσμα πριν 2 χρόνια με εκείνο το απίστευτο τρόπο με τον North Carolina που βάλαν το καλάθι. Το North Carolina βάζει καλάθι, πανηγυρίζει ο Τζόρνταν στην κερκίδα και στην επόμενη φάση μετά το time out παίρνει την μπάλα στα 4 ευρώ του Βιλανόβα και βάζει με τη λήξη αυτό καλάθι, τρίποντο και παίρνει το match. Δεν θα ξεχάσω, το παρακολουθούσα από το Twitter. Τόσο άγχος είχα. Φαντάσου. Για να δω τι έγινε, κατάλαβες. Για να δω τι έγινε. Γιατί το Βιλανόβα, σου ξαναλέω, και τότε που ακόμα είχα πάει εγώ στην Αμερική, δεν είναι τα πράγματα που είναι σήμερα με τα ίντερνετ, με τα YouTube, τα βιντεάκια. Ήταν άλλες εποχές, τέλος πάντων. Πιο δύσκολες. Όχι, μπορεί. Τη θυμάσαι σίγουρα κι εσύ. Για να σου πω μόνο ότι είχαμε ένα-δύο περιοδικά που παίρναμε τότε το Street Smiths και τις κασέτες πέραμε την Αμερική, τις αλλάζαμε από άλλο σύστημα αμερικάνικο σε ευρωπαϊκό. Ναι, για να δούμε κανένα μάτς. Τέλος πάντων. Εκείνες περιβόητες κασέτες του Ροδόπουλου, του Καλανταρίδη κλπ. Καταλαβαίνεις τι γινόταν. Του Δεντρινού, του Μακαρίτη, του Μάκη του Δεντρινού. Μπράβο. Ήταν άνθρωποι που τότε είχαν επαφή με την Αμερική που ήταν σπάνιο. Δηλαδή το να πάει κάποιος στην Αμερική και να παρακολουθήσει τη διαδικασία εκεί ήταν κάτι, ας πούμε, ξυνάπο. Καλά, για μας ήταν τότε άπιαστο όνειρο. Απίστευτο, κατάλαβες. Και θέλω να πω ότι τότε το Βιλανόβα δεν ήταν και τόσο φημισμένο στην Ελλάδα. Δεν το ξέραν και πολλοί, καταλαβαίνεις. Εδώ όμως, ήταν πιο πολύ το Κάνσας, πιο Duke, το Μίτσιγκαν. Ναι, ναι, δηλαδή, ακριβώς. Ο κοινός μας φίλος Γεωργής σήμερα φαντάζομαι Μίτσιγκαν θα υποστηρίζει, έτσι. Καλά, Γεωργής, εντάξει, τρομερός ο Γεωργής. Έτσι, έτσι. Μπάσκετ, πολύ μπάσκετ και ο Γεωργής. Τέλος πάντων, θέλω να πω δηλαδή ότι ο παράδεισος του μπάσκετ για μένα είναι το κολεγιακό αμερικάνικο μπάσκετ. Έτσι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου και κλείνουμε έτσι. Να σου πω ότι εκ πεπιθήσεως και τέτοιο δεν σε ρωτάω για τα τρίκα αλλά για την ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα το παλέψετε μέχρι το τέλος, γιατί και εσύ και ο Τακιανός και όλοι εκεί είστε μαχητές. Εγώ να ευχηθώ πραγματικά να πάει καλά το πράγμα εκεί, γιατί ξέρεις ότι θέλουμε τρίκα αλλά θέλουμε λαδοφάναρο. Τα ξέρεις. Ξέρω, αυτά. Το ξέρω και έχεις και εσύ στηρίξει όλα τα χρόνια αυτά πάρα πολύ την ομάδα του Τρικάλων με όσο, όποιο τρόπο μπορείς. Και πραγματικά έχεις και εσύ ένα λιθαράκι σε αυτή την πενταετή πορεία, αφού ακόμα και σήμερα στη θέση μπορώ να πω. Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Επειδή είμαι και προπονητής, είπαμε έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά.
Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει, Σφύρο, να τελειώνει το ματς, να δίνω συγχαρητήρια ή να μου δίνει συγχαρητήρια αντίπρος προπονητής και θέλω, δεν θέλω να με χτυπάει στην πλάτη και να μου λένε καλό παιχνίδι, θέλω να χτυπάω εγώ στην πλάτη και να δείχνω το απλό. Εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο βέβαια, αλλά εντάξει, χρειάζεται προσπάθεια. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για τις προσπάθειες αυτές που λέμε. Έτσι. Βαγγέλη, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ο Κωνσταντίνος και εγώ σε ευχαριστούμε. Γιατί ήταν πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα αυτά τα οποία είπαμε και ακούστηκαν για το, για το περισσότερο για το Βιλανόβα και λίγο λιγότερο για όλο το NCAA. Ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή έτσι θα μαζέψουμε καλούς φίλους εδώ στο στούντιο να είμαστε όλοι μαζί και με Γεωργή και λοιπά και να μιλήσουμε για μπάσκετ. Θα κάνουμε προς το τέλος χρονιάς έτσι μια free εκπομπή με πολλά μικρόφωνα και πολλούς φίλους μπασκετικούς. Θα είμαι εκεί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ, παιδιά, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Αυτά από τον Βαγγέλη Φρίδα. Μορφή. Ναι. Μορφή του μπάσκετ. Από εκείνα τα χρόνια και έτσι μου θύμισε και παλιές εποχές. Και... Με πάθος το είπε. Εντάξει, και εσύ δείχνουμε, ότι... δείχνουμε και τις ηλικίες μας. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε και με την Αμερική. Να βάλουμε λίγο μουσική και να συνδεθούμε. Ταξίδι, ναι, λοιπόν. Δημήτρη, μας ακούς? Σας ακούω. Ωραία, σας ακούω. Ανέβασα την ένταση. Σε όλους τους ακροατές σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος με πολύ χαρά σε έχει χαμογελάνε. Εδώ δεν, έχω, δεν μας δείχνει τηλεόραση. Θα δεις χαμογελάνε και τα αυτιά του, γιατί επιτέλους ακούει τον Εβάδα live στον αέρα, γιατί με μηνύματα τον ακούει τόσο καιρό. Το πιο φανατικό ακροατή. Είσαι ο πιο φανατικός ακροατής. Έχεις ψηφιστεί ο πιο φανατικός ακροατής μας. Εμείς πραγματικά σε ευχαριστούμε και οι δύο πάρα πολύ που έκανες τον κόπο να συμμετέχεις σε αυτή την εκπομπή πλέον και live, γιατί είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό και για τους ακροατές για να ακούσουν από την Αμερική τα νέα του κολεγιακού και ever της Αμερικής. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ και είναι τιμή μου κάθε φορά που τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση σας θεωρώ φίλους μου εσάς, αλλά είναι τιμή μου πάντα όταν με καλούν να μιλήσω για κάτι το οποίο αγαπάω και είναι τρόπο ζωής για μένα ή αν θέλετε το έκανα τρόπο ζωής για μένα. Σωστά. Τώρα από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε, Δημήτρη. Καταρχήν εγώ θα ήθελα να μας πεις καταρχήν τι κάνεις στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική το πρώτο πράγμα, το πρωτεύον πράγμα που κάνω είναι το διδακτορικό μου στην δυναμική μικρών γκρουπ, δηλαδή ανάπτυξη του ταλέντου ενός αθλητή, ενός ανθρώπου μέσα από τη διαδικασία της ομάδας. Δηλαδή ασχολούμαι με αυτό. Διδάσκω στο πανεπιστήμιο σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, δηλαδή είναι μεταπτυχιακή τάξη και διδακτορική που διδάσκω, το οποίο είναι leadership through coaching, όπως επίσης και κανένα δύο τάξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το θέμα της ηγεσίας στην σημερινή μας εποχή σε διαφορετικούς τομείς. Ασχολούμαι φυσικά με τον μπάσκετ όπως καταλαβαίνετε συνεχώς. Παρακολουθώ πολλές από τις προπονήσεις του Πανεπιστημίου της Νεβάδα. Πέρσι, να είμαι ειλικρινής, πολύ περισσότερο γιατί το team είχε άλλα μέλη τα οποία φύγανε και ήταν πολύ περισσότερο φίλοι μου. Είμαστε φίλοι με τον coach Musselman. Μου έχει δώσει το ελεύθερο να παρακολουθώ τα πάντα μέσα από τη διαδικασία αυτή. Να είμαι ειλικρινής, φέτος δεν τα κατάφερα τόσο πολύ, γιατί κομμάτια βέβαια αυτού που κάνει έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο εγώ εξετάζω. Από εκεί και μετά βέβαια είμαι συνεχώς στην παρακολούθηση του αθλήματος, γιατί αν κάτι μου λείπει είναι το να είμαι εγώ αυτός που είναι μέσα στο γήπεδο και όχι να παρακολουθώ. Εδώ έχεις το δικαίωμα όταν
δεν είσαι full time βοηθός, μόνο 3 άτομα έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή εννοώ στις 4 γραμμές, οι υπόλοιποι πρέπει να είναι εκτός. Ακόμα και αν έχεις κάτι να κάνεις με την ομάδα, η ομάδα έχει 7-8 βοηθούς, είναι πάρα πολλοί κόσμος και κάποιες ομάδες πολλούς περισσότερους, δεν επιτρέπεται να μπουν μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες στο NCAA. Καλή, κακή αυτή είναι. Καλή είναι, καλή είναι, Δημήτρη μου, καλή. Να πω ότι διαβάζω με ευλάβεια και την ανάλυση την οποία έκανε στο φίλο μου τον Γιώργο το Σιρίδη, έτσι, για τον τελικό. Αυτό δείχνει και το, έτσι, το μεγαλείο ανθρώπου σαν και σένα, που ευτυχώς τους έχουμε εκεί πάνω και παίρνουμε και συλλέγουμε πληροφορίες για όλα. Τώρα είναι η ώρα να μας πεις κάτι για τον τελικό και να ξαναγυρίσουμε στα δικά σου. Πώς βλέπεις τη... Φυσικά, φυσικά. Καταρχήν να πω, ξεκινώντας από το σχόλιο που έκανες και σε ευχαριστώ πολύ, είναι για μένα σημαντικό η γνώση να μεταδίδεται σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι τεχνικά είτε μη, και θα πρέπει να είναι ελεύθερη. Ειδικά οι προπονητές, όταν θέλουν να δημιουργούν προπονητές, πρέπει να δίνουν γνώση. Πάμε στο κομμάτι αυτό που με ρώτησες. Η ατμόσφαιρα εδώ στο Σαν Αντώνιο είναι άλλου είδους ατμόσφαιρα. Πραγματικά αυτό που θα λέγαμε το κλισέ, μια γιορτινή ατμόσφαιρα, είναι το λιγότερο. Βέβαια μας κοστίζει το Uber λίγο παραπάνω, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα, ημέρα Δευτέρα, τα πράγματα είναι πάντα πιο χαλαρά στο τελικό, γιατί οι περισσότεροι προπονητές και πολλοί από τις υπόλοιπες ομάδες που έχασαν τον ημιτελικό επιστρέφουν, δεν μένουν για το τελικό. Γεμίζει περισσότερο η πόλη με τα χρώματα των δύο ομάδων του τελικού. Του Βιλανόβα, όπως ο φίλος ο Βαγγέλης ο Φρίδας, ο οποίος σημειωτέων τα χαιρετίσματά μου, ήταν προπονητής στο ICDS πριν πάω εγώ, έτσι γνωριστήκαμε πρώτα, και όχι από το κολεγιακό. Είναι μια διαδικασία στην οποία έχεις δύο ομάδες που κυνηγάνε το όνειρο. Το να πάρουν πρώτη φορά να γίνουν μία από τις ελάχιστες ομάδες στην ιστορία του αθλήματος, που ξεκίνησε το 1939 η διαδικασία των Final Four, να μπουν μέσα στο πάνθεον των μεγάλων. Όπου και να πας, βλέπεις κόσμο ο οποίος αναπνέει μπάσκετ, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους βέβαια, αλλά είναι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, κλείνουν οι δρόμοι, ο κόσμος περπατάει ελεύθερα. Είναι μια ατμόσφαιρα η οποία σου δίνει αυτή την αίσθηση ότι είναι όλη η πόλη μπάσκετ. Εξαιρετικά. Αυτά φωνάζουμε από εδώ, από αυτά τα μικρόφωνα, και ευτυχώς έχουμε καλούς φίλους που πάνε και τα βλέπουν και μας τα λένε και αυτοί, και επιβεβαιώνουν αυτές τις γιορτές του μπάσκετ, οι οποίες πραγματικά εγώ συγκινούμαι μόνο που σ' ακούω, να ξέρεις, για την ατμόσφαιρα. Θα δούμε ένα παιχνίδι, ένας θα κερδίσει, ένας θα χάσει. Εντάξει, τι έγινε. Εντάξει. Σίγουρα είναι σημαντικό, όπως είπες, γιατί μπαίνει στο πάνθεο. Σίγουρα είναι σημαντικό και αυτά τα παιδιά να πάρουν το πρωτάθλημα. Αλλά από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το μπάσκετ και είναι η γιορτή που γίνεται γύρω από αυτό. Έτσι. Με ρωτούσαν εδώ coach, ποιον, επειδή ξέραν ότι είμαι από την Νεβάδα. Βλέπαν τα διαπιστευτήριά μου, με ρωτούσαν coach, ποιον υποστηρίζεις. Πολλοί κόσμος από διαφορετικές ομάδες. Και έλεγα το μπάσκετ. Γιατί για μένα αυτό που μετράει είναι να παιχτεί ένα ωραίο μπάσκετ. Τεχνικά να πω ότι πιστεύω αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ο οποίος βέβαια είναι, όπως θα λέγαμε εδώ στην Αμερική, λίγο bias, βλέπει λίγο προς την πλευρά του Βιλανόβα. Αλλά τεχνικά έχει απόλυτο δίκιο. Το Βιλανόβα είναι πολύ πιο έτοιμη ομάδα. Πολύ πιο δυνατή ομάδα, πέρα το ότι είναι γεμάτη, παίζει μπάσκετ. Για τα ευρωπαϊκά στάνταρ και για αυτό που ξέρουμε εμείς στην Ευρώπη, σε επίπεδο Ευρωλίγκα, σε επίπεδο Ευρωμπάσκετ, για το ελληνικό μπάσκετ που είναι πολύ πιο εγκεφαλικό από τα υπόλοιπα της Ευρώπης, βλέπεις πράγματα. Βλέπεις σωστά screen, βλέπεις σωστές κινήσεις, βλέπεις κινήσεις τις οποίες θα βλέπεις και στην Ευρώπη. Θα πω βέβαια το άλλο, ότι σε σχέση με το κολεγιακό, γιατί υπάρχουν πολλοί φίλοι που βλέπουν κολεγιακό και επικοινωνούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς μαζί μου, η αλήθεια είναι ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη η λεπτομέρεια η οποία δίνουν σε πάρα πολλά πράγματα.
και εγώ, σαν ένας από τους προπονητές που προέρχομαι πλέον από την Ευρώπη, όταν είχα έρθει από την Αμερική ήμουνα ακριβώς το αντίθετο. Η Ευρώπη στα 20 χρόνια αυτά έχει κάνει τεράστια βήματα. Το μπάσκετ εδώ, το κολεγιακό, επειδή ακριβώς είναι αυτό που είναι, τα βήματά του είναι πολύ μικρά. Αλλά το επίπεδο των 8 ομάδων οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία του Final Four είναι πολύ ψηλό. Και σε επίπεδο παικτών και σε επίπεδο τεχνικό. Ο coach Billane του Πανεπιστημίου του Michigan έχει κερδίσει 799 παιχνίδια. Θα μπει η ομάδα θέλοντας να κάνει κάτι. Είναι ομάδα η οποία και αυτή έχει πολύ μεγάλη ιστορία και παρόλο που τεχνικά λέμε το Villanova είναι μπροστά και ο coach Wright έχει πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή η δουλειά που έχει κάνει είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Παρόλο που δεν είναι Ευρωπαίος προπονητής, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εδώ μιλάμε για αυτό που είπα και στην ανάλυση που ανέφερες στον Γιώργο το Σιρίδη, ότι μιλάμε για το στατιστικά προσδόκητο. Και το NCAA είναι γεμάτο από αυτά. Η ψυχολογική κατάσταση μιας ομάδας παίζει τεράστιο ρόλο. Βλέπουμε το τεχνικό κομμάτι και ξεχνάμε το mental game. Το mental game θα παίξει τεράστιο ρόλο σήμερα, πέρα από το τεχνικό. Πάντως, εγώ να σε διακόψω και να σου πω, αν και δεν ασχολούμαι, απλώς διαβάζοντας έτσι γύρω από αυτό, οι στοιχηματικές εταιρείες παγκοσμίως δίνουν τεράστιο φαβορί τη Βιλανόβα, να ξέρεις, ένα 30 κάτι τους δίνουν ναι, και με 3,5 τους... Έτσι, τεράστιο φαβορί. Θα σας πω βέβαια ότι όλες οι εταιρείες δίνανε τεράστιο φαβορί, ίσως άλλο το δεδομένο τότε, αλλά δίνανε τεράστιο φαβορί την Βιρτζίνια, η οποία θεωρούνταν και φαβορί για να πάει και να κερδίσει και τον τελικό ίσως, γιατί ήταν το νούμερο ένα πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήρθε το τρελό University of Maryland Baltimore County, που εδώ οι καθηγητές μου και εμείς οι προπονητές, εγώ έτυχε να είμαι προπονητής στο Φέρμαν στη South Carolina μετά τον Coach Odom. Ο Coach Odom είναι ο προπονητής στο University of Maryland, Baltimore County. Κέρδισε το Virginia και προχώρησε αυτό και απέκλεισε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Αμερική. Δηλαδή, εκεί δεν μπορείς να μιλήσεις στατιστικά. Έτσι, συμφωνώ. Μηδέν δίναμε, όχι ένα ή πέντε ή μηδέν. Συμφωνώ. Εδώ είναι NCAA. Έτσι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι θα γίνει καλό παιχνίδι αν καταφέρει τεχνικά το Michigan να κρατηθεί. Το προηγούμενο παιχνίδι είχε 20 τρίποντα, 20 πλάς τρίποντα για το Villanova. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο αυτό να επαναληφθεί. Έτσι. Ίσως θα δούμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Αν δούμε το ίδιο, πιστεύω ότι θα σηκώσω τα χέρια και δεν θα έχω να πω τίποτε πάνω σε αυτό. Αλλά ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι ενώ μια ομάδα εμφανίζεται να είναι εξαιρετικά καλή τεχνικά, ξεχνάμε πολλές φορές την ηλικία των αθλητών και το γεγονός ότι μιλάμε για κολεγιακό μπάσκετ. Δηλαδή δεν μπορούν να έχουν σταθερή συνεχή πορεία. Έχουν σκαμπανεβάσματα. Το Villanova είναι μία από τις πιο σταθερές ομάδες και τις πιο γεμάτες ομάδες. Βέβαια, όπως σας είπα, δεν σημαίνει τίποτα από ένα σημείο και πέρα. Αλλά από ένα σημείο και πέρα. Έτσι. Εγώ να σε παραδώσω λίγο στον κύριο Τσίψιο εδώ, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει να σου κάνει και άλλες ερωτήσεις. Γιατί αν μονολογήσουμε εμείς οι δύο που ξέρεις ότι θέλω να μιλάμε με τις ώρες, οι δυο μας, θα αφήσω στην άκρη τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν όνειρό του να σου κάνει συνέντευξη. Έτσι το λέω για να ξέρεις τώρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι στέλνει μήνυμα ένας φίλος στην εκπομπή, ο οποίος με είδε και στο γήπεδο προχθές, ήξερε ότι θα βγεις και λέει, πες τον να μας αναλύσει το ΣΥΛ. Ξέρεις εσύ. Ξέρεις ποιος είναι αυτός, έτσι. Λέει, πες του να μας αναλύσει το ΣΥΛ. Λοιπόν, αυτό το χαβαλέ που κάναμε τότε που περνούσαμε ωραία στις Ευρωλίγκες στα βράδια. Λοιπόν, εγώ σε παραδίδω στον Κωνσταντίνο και στη συνέχεια θα τα ξαναπούμε μαζί. Έλα. Λοιπόν, coach, μιας και αναφερθήκατε στο νεαρό της ηλικίας ορισμένων παικτών στο NCAA, των περισσότερων κυρίως. Κωνσταντίνε, δεν σε ακούω καθόλου, καλά. Καθόλου. Αν έχεις την καλοσύνη. Τώρα με δυνάμωσα. Δεν σε ακούω καλά.
Τώρα το καλύτερα. Καθόλου το άκουσα πολύ καθαρά. Ωραία. Τώρα καλύτερα λίγο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε στο νεαρό της ηλικίας των παικτών στο κολεγιακό πρωτάθλημα και κάνατε πριν μια μικρή σύγκριση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και στο κολεγιακό, μπορείτε να μας πείτε μερικές διαφορές σε σχέση με το NBA? Γιατί πολλοί που μας ακούνε και θέλουν να δουν το σημερινό τελικό πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν αρκετές διαφορές. Απλά μιλάμε για μια βάση το NBA με νεαρούς παίκτες. Βλέπουμε διαφορετικό στυλ μπάσκετ, ναι, στο κολεγιακό. Κοίτα, καταρχήν, να είμαι ειλικρινής, δυστυχώς το ότι θέλω να γίνω και είμαι υποψήφιος διδάκτορας με κάνει πιο ακαδημαϊκό πλέον από ό,τι ήμουν πριν και πολύ πιο προσεκτικό ίσως σε αυτά που λέω. Θα πω ότι σαφώς το κολεγιακό είναι πηγή άντλησης παικτών. Ούτε συζήτηση. Γιατί μιλάμε για εκατομμύρια παίκτες οι οποίοι μπαίνουν μόνο τα πρώτα πανεπιστήμια, δηλαδή τις πρώτες κατηγορίες, είναι πλέον πάνω από 400. Έτσι, όταν εγώ ήμουν προπονητής, τελευταία φορά που ήμουνα, μετά την Ευάδα ήμουνα στο Φέρμαν, τα πανεπιστήμια ήταν τότε ακόμη 340, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Η διαδικασία είναι εντελώς διαφορετική όσον αφορά τη δομή των ομάδων σε σχέση με το NBA. Την προηγούμενη νύχτα πριν γίνει ο ημιτελικός, ήμουνα στο παιχνίδι το Spurs με δύο πρώην βοηθούς και μάλλον πρώην international scouts των Spurs και στο NBA, ο ένας μάλιστα είναι στο NBA India, και συζητούσαμε όπως επίσης με τους βοηθούς, με δύο από τους βοηθούς του OKC, του Oklahoma City Thunder, οι οποίοι μας ήταν πολύ καλοί και μας δώσανε τα εισιτήρια και συζητούσαμε για αυτό το θέμα. Το NBA, αν εξαιρέσεις κάποιες ομάδες, σαν το Σαν Αντώνιο, που ο Πόποβιτς που μίλησε και στο σεμινάριο προχθές του NABC, του National Association of Basketball Coaches, μίλησε για πειθαρχία. Το NBA δεν είναι έτσι. Τα κολέγια έχουν πειθαρχία. Τουλάχιστον τα περισσότερα κολέγια έχουν πειθαρχία και η λογική και η δομή είναι ότι μπαίνεις να πάρεις μέχρι τώρα, το τονίζω. Γιατί βλέπουμε πλέον και μια στροφή που κάποιοι θέλουν να βάλουν τα κολέγια σε μια διαδικασία αυτή που είπες, να γίνουν προάγγελος του NBA, δηλαδή να πληρώνονται αντί να παίρνουν την εύκολη, αν θέλεις, μόρφωση, την ελεύθερη μόρφωση. Το οποίο για μένα θα είναι καταστροφή, γιατί είμαι από τους ρομαντικούς, όπως είπε ο Βαγγέλης, από τους παλιούς που ήρθαν με την ίδια λογική να ζήσουν το όνειρο. Έτσι. Αλλάζει αυτό. Έχει αλλάξει το NCAA σε αυτό το κομμάτι. Αλλά παραμένουν τα κολέγια να παίζουν με συστήματα motion, ας πούμε, ή με κινήσεις οι οποίες είναι πολύ πιο πολύπλοκες, γιατί μιλάμε για 35 δευτερόλεπτα επιθέσεις. Έτσι. Η επίθεση μετά από φάουλ δεν πάει στα 15 δευτερόλεπτα όπως στην Ευρώπη, πάει στα 20 δευτερόλεπτα. Δηλαδή έχεις πάρα πολύ χρόνο να κάνεις επίθεση. Θεωρείται πολύ πιο ομαδικό σαν άθλημα. Το NBA είναι πολύ πιο ατομικό. Είναι περισσότερο αυτό που εδώ λένε τα individual skills του αθλητή και λιγότερο το πώς κινείται η ομάδα. Το μπάσκετ έτσι και αλλιώς παίζεται 3-2. Δεν παίζεται 5-5 στη λογική την οποία έχουμε συνηθίσει να λέμε. Κάποιος ο οποίος βλέπει από πλέον άλλο πρίσμα και πιο μοντέρνα το άθλημα, βλέπει ότι είτε από την πλευρά των δύο θα παιχτεί, είτε από την πλευρά των τρεις. Οι δύο σπάνε το γήπεδο. Αυτό γίνεται στην ουσία. Την άμυνα είναι μια άλλη διαδικασία. Αλλά στην επίθεση παίζεται έτσι. Στο NBA πλέον το έχουν κάνει πάρα πολύ στο ένας-ένας. Σχεδόν ποτέ δεν παίζεται το μπάσκετ στο 3-2 που θα λέγαμε. Δηλαδή με το isolation πάρε την μπάλα στο low post, κάνει κίνηση, την αγαπημένη που λέει η αντίθετη πλευρά να κάνει ένα σιλ που του αρέσει πολύ του Σπύρου. Λοιπόν, για να κινηθεί ο αθλητής έχουμε και δηλαδή τεχνικές διαφορές. Και σε άλλους φίλους μας αρέσει το σιλ. Το ξέρω. Σου λέω, σε διακόπτω τώρα, αλλά με είδε στο γήπεδο και μου λέει, τον έχει τη Δευτέρα, ναι. Ρώτησε τον για το ΣΥΛ, μου λέει. Λέω, μη στεναχωριέσαι, θα το εντριγκάρουμε εκείνο το βράδυ, λέω. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η διαδικασία είναι άλλη. Επίσης, στο κολεγιακό έχουμε 20 λεπτά ημίχρονο.
έτσι, αυτό που είχαμε παλιά με μια συνεννία. Εμείς στην Ευρώπη, όπως σου είπα, αυτά τα πήραμε από το κολεγιακό πολλά χρόνια πριν και τα αφήσαμε. Προχωρήσαμε λίγο προς τους κανόνες του NBA για ευλόγητους λόγους. Είναι διαφορές σημαντικές το πότε παίρνεις time out. Έχεις το δικαίωμα ακόμη και να βγαίνεις έξω από το γήπεδο, αν πατάνε τα πόδια σου την ώρα που βγαίνεις, να ζητήσεις time out και να σου το δώσουμε οι διαιτητές. Υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχουν πολλές αλλαγές. Πιο αργό σε εισαγωγικά το παιχνίδι. Αν και πολλά κολέγια πλέον παίζουν πολύ γρήγορα. Αλλά είναι πιο αργό το παιχνίδι. Έχει άλλου είδους αρχές. Οι προπονητές είναι, θα έλεγα, πιο συντηρητικοί στον τρόπο παιχνιδιού τους. Φέτος παίχθηκε πάρα πολύ ζώνη στο NCAA. Τόση ζώνη εγώ δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ακολούθησε μια ομάδα, ακολούθησαν και άλλες. Είναι πίσω όμως στην επίθεση για να μπορέσουν να σπάσουν τη λογική αυτή από την άποψη ότι δεν καταλαβαίνουν ότι οι προσαρμογές μιας ζώνης, παραδείγματος χάρη, κάθε φορά που η μπάλα ταξιδεύει, κάνουν τη ζώνη πλέον σχεδόν man-to-man. Μπαίνει σε διαδικασίες ζώνης η οποία έχει προσαρμογές και μπορείς να παίξεις με παιχνίδι man-to-man. Τώρα είναι πιο τεχνικό αυτό που λέω και ίσως δεν ενδιαφέρει πολύ κόσμο, αλλά θέλω να πω ότι οι αλλαγές που υπάρχουν στο NCAA είναι άλλες. Μόνο το γεγονός που σου είπα αυτή τη στιγμή, το ότι όλο το NCAA από την αρχή μέχρι το τέλος έπαιζε, τι να πω, 35 λεπτά ζώνη, λέει πάρα πολλά. Το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα δεν έπαιξε ούτε λεπτό ζώνη. Έτσι. Κάνω αλλά μια ερώτηση πάρα για πολλά... την Νεβάδα το Πανεπιστήμιο. Ναι, ναι. Έχει μια ερώτηση σου κάνει. Μας έρχονται γενικά ερωτήσεις. Μια έτσι πιο ειδική για εσάς, coach. Για τον Κάλεμ και Κόντι Μάρτιν, για το δίδυμο του Νεβάδα, πού μπορούν να φτάσουν, πού νομίζετε εσείς ότι μπορούν να φτάσουν, πόσο μακριά? Καταρχήν θα σας πω ότι είναι εξαιρετικά παιδιά. Βλέπεις προέρχονται ότι από μια πάρα πολύ δύσκολη. Δημήτρη, ναι. Βλέπεις ότι έχουμε υψηλού επίπεδου ακροατές. Αυτό είναι μήνυμα ακροατή. Βέβαια. Εντάξει. Παρακολουθούν την Νεβάδα. Καλό αυτό για μένα. Πλέον αυτό που είχα πει ότι πλέον ξέρουν ότι δεν είμαι στο UNLV και είμαι στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα για να ευλογήσω πάλι τα γένια μας στο καλό Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Νεβάδα, έτσι. Και μπασκετικά και ακαδημαϊκά. Σωστά. Λοιπόν, τα αδέρφια αυτά είναι καταρχήν εξαιρετικά παιδιά. Λειτουργούν σαν μονάδα οι δυο τους μαζί. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν καλό να διασπάσεις αυτήν την διάδα. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα, γιατί τώρα το κοιτάω όπως σου είπα, Κωνσταντίνα, από το ακαδημαϊκό κομμάτι, πώς θα ήταν να το διασπάσεις. Είναι εξαιρετικοί αθλητές, είναι πολύ ψηλοί, είναι 6-7 ο καθένας, δηλαδή ας πούμε είναι κοντά στα 2 μέτρα, 2 παρά, έτσι, και οι δύο, είναι ίδιο ύψος, ίδιο στυλ, έχουν ίδιο στυλ παιχνιδιού. Μόνο από το στούτι ίσως μπορείς να δεις τις διαφοροποιήσεις για τον τρόπο που ο ένας από τους δύο χρησιμοποιεί το πόδι του για το ποιος είναι ποιος. Από εκεί και μετά είναι παιδιά τα οποία ναι, μπορούν να παίξουν σε πολύ ψηλό επίπεδο, μπορούν να παίξουν στο NBA, γιατί έτσι πιστεύω. Είναι έξυπνοι αθλητές και οι δυο τους. Πιστεύω ότι είναι αθλητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, θέλουν να κερδίζουν. Αυτό είναι και ο λόγος που η Νεβάδα έφτασε μέχρι εδώ. Κανένας δεν το περίμενε αυτό. Έτσι. Και κάναμε μια τεχνική ανάλυση πριν. Εμένα πάντα η ανάλυση μου ξεκινάει σαφώς πρώτα απ' όλα από το επίπεδο το τεχνικό, μετά πάει στο επίπεδο της φυσιολογίας του αθλητή, γιατί το δικό μου, ας πούμε, παρελθόν είναι τα μεταπτυχιακά μου σε υγεία και αθλητικές επιστήμες. Οπότε ακολουθούσε άλλη πορεία και βέβαια μετά πάει στο mental game. Η Νεβάδα αυτά τα παιδιά βοήθησαν την Νεβάδα να φτάσει εδώ, γιατί τα είχαν όλα αυτά. Έτσι. Είναι πολύ καλή με την μπάλα, είναι πολύ καλή εκτός μπάλας, ξέρουν να παίρνουν θέσεις, είναι αγωνιστές πολύ μεγάλοι, θα κυνηγήσουν την μπάλα, θα κυνηγήσουν καμένες μπαλιές και παρόλο που είναι star, θα έλεγα, γιατί η Νεβάδα δεν ήταν το μοναδικό πανεπιστήμιο που τους ήθελε, τα παιδιά από την North Carolina και ήρθαν στην άλλη άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. 3 ώρες έχουμε μόνο ως απόσταση ώρας. Έτσι, είπε 9 και 20, παραδείγματος χάρη είναι ο τελικός, για το Σαν Αντώνιο είναι 8 και 20, για την Νεβάδα είναι 6 και 20. Έτσι, οι 3 ώρες διαφορά, ας πούμε. Θέλω να πω ότι
το ότι το κάναν αυτό και το ότι βέβαια το κάναν γιατί ξέραν ότι θα πάρουν κιόλας πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής εδώ, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξαναλέω για να απαντήσω πιο γρήγορα σε μια απάντηση που την τράβηξα πάρα πολύ. Είναι υψηλού επίπεδου αθλητές, μπορούν να παίξουν πολλές θέσεις, από 1 έως 4, έως ελαφρύ 4 τουλάχιστον, αυτό που θα λέγαμε stretch 3 στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι θα έχουν πολύ μεγάλο μέλλον αν όλα πάνε καλά και τα παιδιά είναι τραυμάτιστα. Coach, μιας και αναφερθήκαμε στο δίδυμο, υπάρχουν κάποιοι αθλητές τους οποίους εσείς ξεχωρίζετε γενικότερα από το κολεγιακό και πιστεύετε ότι την επόμενη χρονιά θα βρίσκονται στο NBA, δηλαδή κάποια ονόματα που ξεχωρίζουν λίγο περισσότερο από το σύνολο? Ναι, επειδή ποτέ δεν λέω για ονόματα, καταρχήν μιλάμε τώρα ότι από τα 400 κολέγια που συζητάμε, ένα πράγμα πρέπει να ξέρεις είναι ότι είναι πάρα πολύ κακό στα ονόματα. Βλέπω αθλητές, σημειώνω νούμερο, όνομα και το σημειώνω επίτηδες γιατί ξεχνάω τα ονόματα. Τώρα αυτό συμβαίνει γιατί ο σκληρός δίσκος έχει γεμίσει με πληροφορίες ή γιατί θεωρώ τον εαυτό μου υπερβολικά σημαντικό σε σχέση με όλους τους άλλους. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο είναι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι μεγάλα ονόματα. Εγώ θα σταθώ λίγο στον τελικό. Ο Βάγνερ που αναφέρατε είναι ένα παιδί το οποίο στην Ευρώπη θα μπορούσε να παίξει πολύ καλά ή ως ένας αθλητής σε πρώτη φάση, δεύτερος ψηλός παραδείγματος χάρη από το Μίσιγκαν, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Γερμανία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν πολύ αυτό. Από εκεί και μετά, ορίστε για το Βάγνερ. Ναι, μιλάω για τα παιδιά του τελικού, για κάποια ονόματα τα οποία φαίνονται. Η κάθε θέση αυτή τη στιγμή έχει τουλάχιστον 5 αθλητές οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Έτσι. Και από πανεπιστήμια τα οποία αποκλείστηκαν, υπάρχουν αθλητές που μου διαφεύγουν, οι οποίοι ήταν επίσης εξαιρετικοί και μου έγραψαν εντύπωση. Κάθισα και έγραψα τα ονόματά τους, το τι έχουν κάνει. Συνήθως το κάνω για να έχω μια γενική γνώση για το τι έκανε ο αθλητής σε σχέση με αυτό που πίστευα ότι θα κάνει. Από εκεί και μετά, για το πανεπιστήμιο το δικό μου προτιμάω να μιλάω πάντα. Υπάρχουν αθλητές όπως ο Κάρολαϊν, αυτοί όλοι είναι juniors, έτσι, δεν είναι τελειόφοιτοι. Ο Στίβενς, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ, ο Κένταλ Στίβενς, και πάρα πολύ χαμηλών τόνων παιδί, πάρα πολύ καλός αθλητής, ο οποίος είναι ο μοναδικός πραγματικός senior του Πανεπιστημίου της Νεβάδας. Οι άλλοι δεν παίξαν πολύ, ήταν ένα από τα disadvantages μας. Και από εκεί και πέρα βέβαια ο Κάρολαϊν, ο οποίος είναι junior, είναι αυτό που θα λέγαμε ο Άντι Χάινς, ένα πολύ δυνατό παιδί που σουτάρει και τρίποντο, που παίζει άμυνες, που δεν έχει το ύψος των 2-8, είναι 2-2 περίπου, ο οποίος κάνει τεράστια πράγματα. Και αναφέρω γενικά αυτά τα παιδιά, αυτά τα παιδιά, γιατί ακριβώς όταν παίζεις με 6 αθλητές και καταφέρεις να βγάλεις αυτή την ενέργεια σε ένα παιχνίδι με το Loyola Chicago, με τη σταχτοπούτα του Loyola Chicago, και να χάσεις με ένα πόντο, ενώ όλο σου το χρόνο έπαιζες, είναι πολύ σημαντικό. Από τη μία μπορεί κάποιος να πει, ναι ρε παιδιά, παίζαν τόσο χρόνο. Ναι, από την άλλη πλευρά όμως, το να έχεις το σθένος σε όλα τα επίπεδα να ανταπεξέλθεις μέχρι το τέλος, είναι τεράστιο. Τεράστιο. Ξαναλέω, έχω δει πολλά πανεπιστήμια, έχω δει, θα σας πω αυτή τη στιγμή, ίσως τα μισά πανεπιστήμια των ΗΠΑ να αγωνίζονται σε 2 ή 3 παιχνίδια. Περισσότερο κοιτάω πανεπιστήμια φίλων προπονητών, γιατί με ενδιαφέρουν αυτοί ως επιτοπλίστων το πώς πάνε και το πώς παίζουν. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω αθλητές και να σας πω αυτός θα πάει εκεί, αυτός θα πάει αλλού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δείτε. Ίσως το αφήνω για να δείτε και το τελικό, ο οποίος έχει μια πληθώρα παικτών, ο τελικός μόνο, οι οποίοι θα φιγουράρουν στο NBA. Έτσι. Την επόμενη χρονιά. Να ρωτήσω έτσι, κάτι... Ή τα επόμενα χρόνια. Να ρωτήσω κάτι μπασκετικό, αλλά όχι τεχνικό. Θωμάς Προδρόμου, ναι, ήρθατε σε επικοινωνία, είναι στην Αμερική από όσο ξέρω, ή αυτός θα δει μόνο γυναικείο?
Συγγνώμη, ξανακάνουμε την ερώτηση από την αρχή της ερώτησης, γιατί το δεύτερο κομμάτι το πιάσα το πρώτο, δεν άκουσα. Λέω, η ερώτησή μου είναι μπασκετική, αλλά δεν είναι τεχνική. Είναι ο Θωμάς ο Προδρόμου, ο φίλος μας στην Αμερική, είναι εκεί, δεν ξέρω, θα δει γυναικείο, θα δει αντρικό, έχετε έρθει σε επικοινωνία μαζί? Όχι, γυναικείο. Μόνο γυναικείο αυτός. Θα δει γυναικείο, ναι, είναι, θα δει γυναικείο, είδε γυναικείο, το οποίο το Πανεπιστήμιο του Notre Dame έκανε τρελά πράγματα, πραγματικά τρελά πράγματα, αξίζει τον κόπο να δείτε μόνο τα τελευταία δευτερόλεπτα με το UConn και με το Mississippi, το τι έγινε. Να είμαι ειλικρινής, και εγώ δεν παρακολουθώ πολύ. Ναι, όχι, όχι, ήδη είπαμε πολλά για γυναικείο, φτάνει. Όχι, ο Θωμάς είναι για γυναικείο, ναι. Ναι, ναι, είναι μέντορας. Είναι μέντορας του γυναικείου παγκοσμίως, έτσι τα λέμε αυτά. Και λέω, μήπως επικοινωνήσατε, μήπως είχατε κάποια... Γιατί... Όχι, μόνο Facebook, μόνο Facebook, like για το που βρίσκεται ο καθένας. Ναι, κατάλαβα. Γιατί η παρέα τώρα, είδες, είναι σκορπισμένη σε πολλά κομμάτια του πλανήτη και πρέπει κάποια στιγμή σιγά σιγά να μαζευτούμε, δεν γίνεται, ή κάπου να βρεθούμε όλοι μαζί. Έτσι. Εγώ αυτό πραγματικά νιώθω σε αυτές τις εκπομπές τις 10-12 που έχω κάνει ότι είναι παραπάνω, μαγική στιγμή σημερινή, και για την εκπομπή και για μένα προσωπικά και για τον Κωνσταντίνο. Ήταν η καταλληλότερη στιγμή ένας από τους φανατικότερους ακροατές μας να είναι στον αέρα. Γιατί να ξέρεις, η διαφήμιση για την εκπομπή μας είναι η ποιότητα των ακροατών μας. Και πραγματικά σήμερα δείξαμε και ποια είναι η ποιότητα των ακροατών μας, όπως δείχνουμε και σε άλλες, με άλλους προπονητές που μιλάμε, φίλους κτλ. Εγώ κλείνοντας θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τι άλλο να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, μόνο ευχαριστώ έχω να πω. Είναι καταρχήν χαρά μου, όπως είπα, και τιμή μου, και το εννοώ. Για αυτούς που με γνωρίζουν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και αυθεντικός με αυτά που θα πω. Που με είχατε στην εκπομπή σας, να σας δώσω λίγο την εικόνα του από εδώ αθλήματος, πώς είναι το άθλημα από εδώ. Είναι απλά η επιφάνεια αυτού που είναι το άθλημα εδώ. Έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία θα έλεγα 10 χρόνια. Δεν είναι πλέον τόσο ρομαντικό όσο έλεγε ο φίλος ο Βαγγέλης. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν που μου δώσατε το χώρο και το χρόνο να μιλήσω για το NCAA. Όλους αυτούς που με ανέχθηκαν την ώρα που μιλούσα, και βέβαια και για τις ερωτήσεις τους που ζητώ συγγνώμη αν δεν τις απάντησα όλες ή αν δεν τις απάντησα όπως θα ήθελαν, αλλά είναι πάντα αυτός ο δικός μου τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων. Και πάλι ευχαριστώ πολύ και αδερφέ, για μένα είναι τιμή και χαρά, το ξαναλέω. Αν αρχίσουμε να μιλάμε μπάσκετ και να απαντάς κανονικά, νομίζω θέλουμε 4 εκπομπές και δεν θα φτάνουνε. Και έτσι, το λέω με όλη μου την αγάπη, και χωρίς θα θέλω να σε διαφημίσω, γιατί πραγματικά η γνώση σου στο αντικείμενο είναι τεράστια, έτσι. Ναι. Το λέω πραγματικά, ναι. Γιατί τώρα, πιστεύω ότι η γνώση σου στο αντικείμενο είναι τεράστια. Άρα χρειαζόμαστε 4 εκπομπές να αναλύουμε και πάλι δεν θα κατάλαβες. Ναι. Και το κακό είναι ότι είναι Σπύρο αυτό που έχουμε όλοι εμείς οι προπονητές. Μας αρέσει να ακούμε τον εαυτό μας να μιλάει. Είμαστε ερωτευμένοι με τον εαυτό μας όταν μιλάει. Λοιπόν, και εγώ δεν αποτελώ εξαίρεση. Σωστός. Λοιπόν, σου εύχομαι να το βιώσεις και πάλι, να το ζήσεις, να το δεις, να το απολαύσεις, και να έχεις να μας πεις πολλά και όταν θα έρθεις από κοντά, και θα τα πούμε έτσι από κοντά και με έναν ωραίο καφέ με τη γνωστή παρέα. Εγώ, Δημήτρη, σε ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Και πραγματικά σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
αυτά και από τον coach Κυριακού. Ήταν νομίζω φοβέρες στιγμές και από τον Δημήτρη τον Κυριακού και από τον Βαγγέλη τον Φρίδα. Θα κάνουμε το γνωστό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε το περιθώριο να το κάνουμε τώρα ή να. Έχουμε, ναι. Σε ένα λεπτάκι θα είναι έτοιμο να το διάλειμμα. Να ξεκινήσουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά να αρχίσουμε να τρέξουμε. Ναι. Εντάξει, έχουμε τι θα τρέξουμε. Α1, έχουμε Ευρωλίγκα, έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε, βέβαια, έχουμε. Νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή μένει στην ιστορία. Γιατί είχαμε δύο ανθρώπους οι οποίοι βιώσανε. Έτσι. Ο ένας βιώνει την Αμερική, βιώνει το κολεγιακό καλύτερα από τον καθέναν. Ο άλλος το έχει βιώσει πριν από πολλά χρόνια. Προσπαθήσαμε όσο μπορούμε να μεταφέρουμε στους ακροατές μας ό,τι καλύτερη πληροφορία, είτε τεχνική, είτε από απόψεως φιλοσοφίας της Αμερικής και του NCAA. Σίγουρα. Αυτά βέβαια δεν γίνονται σε μία ώρα και σε μία εκπομπή. Χρειάζονται ατελείωτες ώρες. Και δεν γίνονται και πουθενά αλλού. Και νομίζω ότι σήμερα είμαστε πρωτοπόροι. Λοιπόν. Ναι, νομίζω ότι είμαστε πρωτοπόροι. Και λοιπόν, μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε περαιτέρω ανάλυση. Και φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που ακούς το επίπεδο των γνώσεων και οι δύο, και του Δημήτρη Κυριακού και του Βαγγέλη του Φρίδα, ότι είναι ακροατές της εκπομπής μας. Σταθεροί κιόλας. Και σταθεροί. Χιλιάδες άλλα τέτοια παιδιά είναι, το ξέρεις, προπονητές, εσύ το εισπράτησε εδώ από τα νήματα κτλ. Όσο προλαβαίνουμε θα τους βγάλουμε όλους, ναι. Και, να ετοιμάζονται. Την άλλη εβδομάδα, ας πούμε, σήμερα ήταν, θέλω να μιλήσουμε με Χάρη Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι στην Κίνα, γύρισε. Έχει πολλά πράγματα να μας πει και αυτός, όσους μπορούμε περισσότερους, για να φέρουμε τον μπάσκετ όσο μπορούμε, έστω και μέσα από έναν υπολογιστή, κοντά σε αυτούς που τα αγαπάνε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε με το κυρίως μέρος της εκπομπής. Το υπόλοιπο, ό,τι έμεινε, το κυρίως ήταν το NCAA. Δεύτερη ώρα, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε με μια α1. Ανάσα, έτσι. Βαθιά ανάσα για την α1. Σήμερα είχαμε παιχνίδι Α1. Η ομάδα της καρδιάς σου. Γιατί ξεκινάς από εκεί? Αντιμετώπιζε τον Ολυμπιακό, γιατί είναι το πιο πρόσφατο. Τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Είχαμε Παναθηναϊκός Άρης 84-63. Πώς λες και εσύ, εύκολο μάτς? Εγώ να πω ότι προχθές με τον Προμηθέα, προχθές δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα, βλέπω κάτι ότι αλλάζει στον Άρη. Βελτίωση. Βλέπω μία εικόνα, βλέπω μεγαλύτερη ομαδικότητα, βλέπω ότι ο Άρης πολεμάει με το υλικό που έχει. Ο Παναθηναϊκός ήταν και αυτός σήμερα σε ρυθμούς Ευρωλίγκα, έτσι φορτσάρισε και αυτός. Δεν ήταν κακό το παιχνίδι σήμερα. Είδαμε καλό παιχνίδι. Εγώ νομίζω ότι είδαμε καλό μπάσκετ. Και δεν είναι ότι και ο Παναθηναϊκός τα αρνητικά τα μηνύματα του Άρη αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπω εγώ με την παρουσία του Βαγγέλη του Αγγέλου, ότι υπάρχει ενθαρρυντικό μήνυμα. Υπάρχουν κάποια παιδιά που προσπαθούν και να βρουν το ρυθμό και να προσαρμοστούν σε αυτό που πάει να κάνει ο Βαγγέλης Αγγέλου. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βρει και άλλο ρυθμό Άρης. Τα τελευταία 5 παιχνίδια που εναπομένουν θα δούμε, νομίζω, καλύτερο Άρη. Τα λέω πιο πολύ για τον Άρη. Σίγουρα, γιατί ξέρω ότι είναι η ομάδα της καρδιάς σου και ξέρω ότι θες να μ' ακούσεις να λέω για τον Άρη κάποια πράγματα. Από τον Παναθηναϊκό που ήταν ο νικητής, νομίζω ότι ξεχώρισε ο Ντένμον που ήταν καταπληκτικό σήμερα, έτσι, με 18 πόντους. Με 3 στα 6 τρίποντα, 5 στις 6 βολές, 2 στα 3 δίποντα, 6 rebound. Νομίζω ότι ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Και τον ακολούθησε ο Μίτογλου, ο οποίος ήταν και αυτός, έπαιξε αρκετά καλά, όπως και ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Για την ομάδα του Άρη, νομίζω ότι τα εύσημα πρώτα-πρώτα ανήκουν στον Μιχάλη Τζαϊρέλη. Για άλλη μια φορά. Ο οποίος με 14 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Τον ακολούθησαν και ο Μπέλ και ο Γιάννης ο Αθηναίου και ο Ντουβιέ και ο Μποχορίδης. Δηλαδή πιστεύω τώρα, να σου πω γιατί ξέρω ότι έχεις αδυναμία στον Μποχορίδη, πιστεύω ότι ο Μποχορίδης δεν έχει βρει το ρυθμό που πρέπει
για Αμποχωρίδη. Mm. Πιστεύω ότι με τον Αγγέλο τώρα σιγά σιγά θα τον βρει, θα ανεβάσει και την ψυχολογία του και θα δούμε ακόμα καλύτερους. Έχει κάνει σκόρπια μάτσο ο Αμποχωρίδης και σε άλλα δηλαδή ήταν πιο. Κοίταξε, χαμηλός. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι ο Αγγέλου πρέπει να καταλάβεις κάποιος τη φιλοσοφία του, τι θέλει. Νομίζω ότι λίγα παιχνίδια απομένουν. Αν είχε περισσότερα παιχνίδια θα άλλαζε πολύ ο Άρης. Αλλά περιμένουμε. Θα δούμε καλύτερη την ομάδα του Άρη. Βλέπουμε Μούρτος και κάποιοι άλλοι παίκτες έχουν βρει λίγο τα πατήματά τους και βέβαια, ανεβαίνουν σταδιακά. Βέβαια. Και ο Τσαϊρέλη σταθερά νομίζω ότι είναι πλέον. Ο MVP ίσως, του φετινού Άρη. Ίσως ο MVP του φετινού Άρη, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Από τους περσινούς δηλαδή είναι σταθερά MVP. Και να φύγουμε από το σημερινό μάτς. Να πάμε στα χθεσινά. Να μείνουμε στην Αθήνα, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι το οποίο τελικά εύκολα το κέρδισε ο Ολυμπιακός και μάλιστα βάζοντας και κατοστάρα, 186. Παρότι η ΑΕΚ πάλεψε αρκετά και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Βέβαια, όπως είχαμε προβλέψει και την προηγούμενη εβδομάδα, η ΑΕΚ έχει το μυαλό της στο κρίσιμο παιχνίδι της Τετάρτης. Τετάρτη δεν είναι το παιχνίδι με τη Στρασβούργ. Με τη Στρασβούργ. Ο Ολυμπιακός είχε ένα σπανούλι ο οποίος πραγματικά είναι αυτό που πάλι προβλέψαμε ότι θα αρχίσει να βρίσκει ρυθμό. Και ο Βασίλης με 21 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Τον ακολούθησε ο Στέρλινγκ με 18 και ο Μπόμπι Μπράουν με 15. Στα ριχά είναι ακόμα ο σπανούλι, στα ριχά είναι. Εντάξει, βρίσκει ρυθμό και νομίζω στα κρίσιμα παιχνίδια θα είναι παρόν. Από την ΑΕΚ ο Πάντερ συνεχίζει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις. Ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι, αλλά. Που τελικά διάφορο. Κρίθηκε εύκολα από τον Ολυμπιακό στο τέλος. Ήταν και λίγο έτσι. Όχι αυτό το time out του Σάκοτα δύο φορές στο 1,5 δευτερόλεπτο για να σχεδιάσει την επίθεση, πώς το είδες? Την άποψή μου για τον Σάκοτα έτσι την έχω πει απ' έξω. Αλλά... Εγώ δηλαδή λέει ότι σχεδιάζει για να κάνει την επίθεση γιατί μπορεί να χρειαστεί με τη Στρασβούργ κτλ. Δηλαδή οι προπονητές τη Στρασβούργ δεν θα το δουν αυτό το παιχνίδι. Δεν θα του σκάουτάρουν. Δεν θα δουν ότι δυο time out πήρε για να κάνει αυτή την επίθεση. Αν την κάνει αυτή την επίθεση, θα μπλοκάρει επάνω τους. Εμείς, βέβαια, πέραν της πλάκας που κάνουμε, γιατί αυτό το λέμε για αστείο, εμείς θέλουμε πάρα πολύ η ΑΕΚ να είναι στο Final Four. Να γίνει και εδώ το Final Four. Και με μεγάλη χαρά θα το πανηγυρίσουμε κιόλας, εάν και εφόσον η ομάδα ελληνική φτάσει στο Final Four. Όπως θα πανηγυρίσουμε και για τις τυχόν επιτυχίες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που θα τα πούμε λίγο αργότερα. Αυτά για το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πάμε Προμηθέα Ρέθυμνο. Να πάμε. Τι θέλω, ό,τι θέλω. Να σωστός, είσαι σωστός. Σε πάω... Νομίζω ότι αποτελούμε πλέον ερωτικό δίδυμο. Καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Προμηθέας Ρέθυμνο, εύκολα κέρδισε ο Προμηθέας το παιχνίδι. Το είδαμε και αυτό χθες. Δυνατός Λίποβι. Είχε έναν εξαιρετικό Φαγέ και έναν εξαιρετικό Λίποβι. Αλλά το καρέτο συμπλήρωσαν πάλι 5 παίκτες του Προμηθέα, ήταν διψήφοι. Ο Φαγέ 18 και ο Λίποβι 18. Ο Σαλούστρος 17, ο Χολ 16. Είχε τον Οκτάβιο Σέλης πάρα πολύ καλό. Πέτυχε 11 πόντους, αλλά μάζεψε 13 rebound. Και ο Προμηθέας πλέον είναι στην Αγία Τετράδα. Θα τα πούμε μετά στο τέλος, στο σχόλιο δηλαδή λίγο μετά. Την οποία Αγία Τετράδα αποτελεί η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας και το Λαύριο. Είναι μια τετράδα η οποία νομίζω με 13 νίκες θα δώσουν τη μεγάλη μάχη στα πλασαρίσματα. Από την άλλη το Ρέθυμνο είχε τον Άρμστετ με 18 και τον Χριστοδούλου με 18. Ο Χριστοδούλου ξαναβρήκε τον εαυτό του, είχε καιρό να παίξει έτσι. Νομίζω ότι το Ρέθυμνο θα παίξει ένα ρόλο ρυθμιστή και... Έχει αυτή τη στιγμή 8 νίκες. Θα τα πούμε λίγο μετά. Τώρα έχω ετοιμάσει μια ανάλυση για την Α1. Γιατί κάποιος καλός μου φίλος προπονητής το μεσημέρι που μιλούσαμε μου λέει: δηλαδή τα ξέρεις, λέει, θα τα πεις το βράδυ. Λέω: δεν τα ξέρω, αλλά θα τα διαβάσω και θα τα πω κάποια στιγμή. Κάνω πλάκα, ξέρει αυτός ποιος είναι ο προπονητής. Θα κάνεις και πρόβλεψη τι θα βγει στο τέλος. Θα κάνεις και μια πρόβλεψη. Εντάξει, προβλέψεις πάντα κάνουμε. Άλλες πέφτουν μέσα, άλλες δεν πέφτουν. Άλλες πέφτουν πολύ έξω για τον Άρη. Ναι, μόνο για τον Άρη. Για τον Άρη, να σου πω κάτι. Ο Άρης έκανε δύο κομβικές ήττες μέσα στο παρελθόν σπορ που δεν μπορεί να τις υπολογίσει κανένας. Δηλαδή, έχασε από τον Κόρυβο και τον Κολοσσό. Με αυτές τις δύο νίκες ο Άρης σήμερα
Δεν θα ήταν στις... Και τον ΠΑΟΚ θα πω. Ναι, δεν θα ήταν στις 7 νίκες. 7 δεν έχει ο Άρης. Θα ήταν στις 9 και θα σου έλεγα εγώ αν έμπαινε στην 8 ο Άρης. Γιατί τώρα έχει πρόγραμμα... Όχι βατό. Βατό. Αρκετά βατό. Αρκετά βατό. Εντάξει, θα λέγαμε αρκετά βατό. Λίγο η νίκη του Πανιωνίου, να πάμε στο Σάββατο. Αυτό είναι εξαιρετικό παιχνίδι Πανιωνίου Λαύριο. Συνεννοούμαστε. Εξαιρετικό παιχνίδι. Και είχε και ένταση και είχε και νεύρα και είχε αγωνία και... στο τέλος. Ναι. Είπαμε για τον Πανιώνιο ότι ο Ζιάκος το έφτιαξε το έργο. Τον έβαλε στο χορό για τα καλά της σωτηρίας. Αυτή ήταν καλή νίκη. Είναι πλέον, ενώ πριν από 2 μήνες, 3 μήνες λέγαν για τον Πανιώνιο τον είχαν τελειωμένο. Σήμερα ο Πανιώνιος έχει φτάσει στις 6 νίκες. Θα δώσει μεγάλη μάχη και ο Πανιώνιος και ο Κόρυβος θα τα πούμε αργότερα για τη σωτηρία τους και πώς θα γίνουν, πώς είναι τα παιχνίδια. Είδαμε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με το Λαύριο. Είχε ένταση, είχε και κάποια γεγονότα, κάποια παρατράγουδα κλπ. Τα οποία, εν πάση περιπτώσει. Και ανακοινώσεις είχαμε έτσι. Εντάξει. Αυτά συμβαίνουν σε παιχνίδια με ένταση, θα συμβούν. Δεν μπορούμε να μην συμβούν. Για τον Πανιώνιο, ο Κράβιτς ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου και του Πανιωνίου και του γηπέδου για μένα με 25 πόντους. Τον ακολούθησε ο Σαρικόπουλος με 16, ο Κάμιξ με 10, ο Νταλό που είχε 5 πόντους αλλά 11 rebound, ήταν αυτοί που ξεχώρισαν. Ο Μπραζέλτον για μένα δεν ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά νομίζω ότι το ότι πέσανε πολύ, το μπλόκαρε το Λαύριο πολύ τον Μπραζέλτον, γιατί κακά τα ψέματα είναι το μεγάλο όνομα του Πανιωνίου, διευκόλυνε τους άλλους να βρουν τρόπο να κινηθούν. Απ' την άλλη μεριά το Λαύριο είχε το γνωστό Λαμπ με 20, το Μουρ με 21 και ο Μέγερ με 11. Τα λέω γρήγορα γιατί θα ασχοληθούμε δεν θα λίγο. Όχι, θα ασχοληθούμε με την ανάλυση Α1, αν κάτι δεν το προλάβουμε, εντάξει, στα υπόλοιπα θα ζητήσουμε συγγνώμη. Επάνω κάτω τα αποτελέσματα τα ξέρουν. Είχαμε επίσης ματσάρα το Σάββατο, Φάρος Κολοσσός. Άλλη μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη στο τέλος του Φάρου με το τρίποντο του Μπαρτ που καθάρισε το πικ. Στο τέλος ο Κολοσσός προηγείται σχεδόν σε όλο τον αγώνα. Αυτός ο Μπαρτ από τότε που ήρθε. Να πω για τον Κολοσσό ότι έκανε 2 ήττες οι οποίες τον βγάζουν λίγο από αυτό που προέβλεψα ότι θα κάνει. Εγώ προέβλεπα τον Κολοσσό να είναι πολύ πιο ψηλά. Ναι. Ήταν αυτή η ήττα από το Φάρο και η ήττα από τον ΠΑΟΚ στην έδρα του. Αυτές οι 2 ήττες τον χάνει λίγο η ομάδα του Άρη του Λυκογιάννη. Για τον Φάρο να πω ότι με αυτή τη νίκη κάνει σοβαρό βήμα σωτηρίας, γιατί το πρόγραμμά του είναι πάρα πολύ δύσκολο στη συνέχεια. Να πω γρήγορα τους διακριθέντες. Ο Μπαρτ φυσικά ήταν ο κορυφαίος με 18 πόντους και έβαλε και το καθοριστικό τρίποντο. Ο Νόντας ο Παπαντονίου με 15, ο Σάφτεναρ σταθερή αξία με 11 και ο Μακάριος με 10. Απ' την άλλη για τον Κολοσσό ο Χάρης είχε 11 πόντους, 11 rebound, ο Μπρέι 22 πόντους, ο Γιάνγκ 10 και ο Ράιντ 13, ήταν αυτοί που ξεχώρισαν στην αναμέτρηση, η οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και... Και κρίσιμη. Και κρίσιμη φυσικά. Εγώ θα το λέω σε κάθε εκπομπή. Το Παπαντονίου πρέπει να το φέρουμε εδώ πέρα. Πρέπει να τον αφορέσει τα κίτρινα. Θες τον πάρεις τον Άρη. Τέτοιος παίκτης. Πολύ δύσκολο πάρεις. Το βλέπω γιατί είναι λίγο... Λοιπόν, να πάμε στην έτερη ομάδα της πόλης μας, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε εύκολα με 92-63 τον Κόρυβο. Με μια κουβέντα που είχα με κάποιους ανθρώπους του Κορύβου, μου χαρακτήρισαν τον ΠΑΟΚ αρκετά καλό και αρκετά σταθερό. Και πραγματικά τώρα ο ΠΑΟΚ που έχει σταματήσει το ευρωπαϊκό το Τετάρτη Σάββατο θα είναι πιο σταθερός και πιο δυνατός. Και είναι ήδη πολύ δυνατός. Είχε τον Τζάκσον με 22 πόντους και τον Bedway 15. Του ακολούθησε και ο Ζάρας με 12. Από τον Κόρυβο που πλέον αρχίζει και μετράει νίκες, ήττες και έχει βάλει τα αριθμητήρια όπως και οι υπόλοιποι, ο Κάρσον με 21 και ο Χάνης με 11. Δεν έχω να πω περισσότερα για το παιχνίδι γιατί και η διαφορά ήταν μεγάλη από την αρχή και τα λοιπά και εντάξει. Είναι σε μπελάδες ο Κόρυβος. Βέβαια. Και λέω προγράμματος, λόγω προγράμματος ειδικά. Θα τα πούμε τώρα στη συνέχεια.
Και επίσης είχαμε το παιχνίδι Κίμη Τρίκαλα, 72-63 η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη νίκησε την ομάδα του Φώτη Τακιανού. Τρένο Κίμη. Ορίστε. Τρένο Κίμη. Από τότε, Κίμη από τότε που είπες ότι οι ομάδες του Καστρίτη φορμάρονται έτσι μετά το... Μετά την πέμπτη έτσι, αγωνιστική. Έτσι. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Δεν είχα δίκιο. Παρόλο που έπαιζε με τα Τρίκαλα που γενικότερα έχουν προβληματάκια. Κοίταξε τα Τρίκαλα, εγώ να σου πω κάτι. Τα Τρίκαλα, σήμερα σου λέω, είχα κουβέντα μπασκετική με έναν φίλο. Τα Τρίκαλα θα είναι ομάδα η οποία θα παλέψει. Ο Τακιανός είναι προπονητής ο οποίος θα τα παίξει τα ματσόλα. Με όσες δυνάμεις έχει και όσο μπορεί. Τώρα έχουμε Τρίκαλα Πανιώνιος. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Να πούμε λοιπόν ότι από την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη ξεχώρισε ο Κάμερον Τζος με 18, ο Κάιζερ με 10, ο Λεντζέλ Σμιθ με 17 και από την άλλη πλευρά από την ομάδα των Τρικάλων ο Τάλτον είχε 20, ο Μόρις 18 και ο Λούντζης 12. Αυτά και για αυτό το παιχνίδι. Θες να πεις βαθμολογία, να πω εγώ επόμενη αγωνιστική. Θα πω τη βαθμολογία. Θα πεις την επόμενη αγωνιστική και μετά θα ανάλυση. Κάνουμε μια μίνι ανάλυση πώς βλέπω τα επόμενα παιχνίδια. Παναθηναϊκός λοιπόν, μετά και την σημερινή του νίκη επί του Άρη, έχει 21 νίκες. Προηγείται φυσικά. 17 νίκες έχει ο Ολυμπιακός και μετά, ακούστε να δείτε, Λαύριο, Προμηθέας, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ με 13 νίκες. Εδώ θα γίνει μεγάλη μονομαχία για τις θέσεις 3-6. Κίμη, Κολοσσός, δύο ομάδες οι οποίες δύσκολα θα μπουν στην εξάδα, αλλά και δύσκολα θα χάσουν την οκτάδα, πιστεύω εγώ. Ρέθυμνο, που έχει 10 νίκες η Κίμη και 9 ο Κολοσσός, Ρέθυμνο 8 νίκες, Γυμναστικός Φάρος, Λάρισας 8, Άρης 7, Πανιώνιος Κόρυβος 6 και 3 νίκες έχουν τα Τρίκαλα. Για πες μας την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική. Στις 10 του μηνός, 10 Απριλίου, Κόρυβος Φάρος. Δύσκολο μάτς. Και ο Κόρυβος... πολύ κλειστό μάτς βλέπω. Κόρυβος Φάρος είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Γιατί όποιο χάσει μπαίνει σε μπελάδες. Όποιο χάσει. Όχι, είναι ήδη σε μπελάδες περισσότερο, αλλά. Όχι, πιστεύω ότι πιο πολύ το θέλει ο Κόρυβος από το Φάρο. Πιο πολύ καίγεται ο Κόρυβος. Βάσει προγράμματος, Και βάσει προγράμματος και επειδή ο Φάρος έχει 8 νίκες, ο Κόρυβος έχει 6. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Τρίκαλα Πανιώνιος. Πρόσεξε τώρα. Εδώ ο Πανιώνιος καίγεται να το πάρει το μάτς. Τα Τρίκαλα καίγονται ακόμα πιο πολύ. Τα Τρίκαλα. Εντάξει, θα παλέψουνε, το ξαναλέω. Πιστεύω ότι ο Πανιώνιος έχει θέλει, όπως πάει θυσία τη νίκη. Με νίκη όμως τα Τρίκαλα φτάνουν στις δύο ήττες, στις δύο νίκες μετά τον Πανιώνιο. Τα έχουμε 4-6. Θα σου πω μετά το σενάριο, θα σου το πω μετά. Ωραία, κάτσε να στα πω εγώ. Λοιπόν, Ρέθυμνο Παναθηναϊκός, την εύκολο στις 11 του μηνός. Εύκολο μάτς. Εύκολο μάτς, όπως λες. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ντέρμπι, θα δούμε. Εντάξει, επειδή είναι την τέταρτη μέρα, τρίτη-τέταρτη μέρα του Πάσχα, θα έχει ξεκουραστεί η ΑΕΚ από την... Άμα περάσει όμως η ΑΕΚ, θα είναι και χορτασμένη από το φαΐ, θα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τα ντέρμπι έχουν χαρακτήρα. Εντάξει, σίγουρα δίνω προβάδισμα στην έδρα και θα δούμε. Άμα περάσει η ΑΕΚ, εγώ βλέπω ο Παπαθεοδόρου θα κάνει ζημιά εκεί μέσα. Λοιπόν, Άρης Κίμη. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο πάντς που θα πάμε να το δούμε και live εμείς. Αυτό είναι στις 11 του μηνός, 6 ώρα. Ωραιότατα. Αυτό πρέπει να το κερδίσει ο Άρης. Λες εσύ. Λέω εγώ. Και θα είναι... Με τον Άρη, ο Άρης με νίκη πλέον τελειώνει και την ιστορία έτσι. Παραμονή. Έτσι που δεν πιστεύω ότι έχει κάποιο κίνδυνο. Προλαβαίνει ο Άρης να είναι στην οκτάδα? Όχι. Όχι, όχι. Βάσει προγράμματος το λέω. Όχι, όχι, όχι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε επόμενο. Κολοσσός Προμηθέας. Μεγάλο μάτς. Εδώ είναι ευκαιρία του Κολοσσού να δείξει ότι είναι όντως για πιο ψηλά. Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να μπει βάσει προγράμματος
ο Κολοσσός στην Εξάδα. Στην Εξάδα. Mm. Θα σου το πω και το γιατί. Θα σου το πω μετά το γιατί. Και Λαύριο Ολυμπιακός. Εντάξει. Εύκολο. Δεν θα είναι τόσο εύκολο, αλλά. Ναι, γιατί παίζει την έδρα το Λαύριο που έχει κάνει ζημιές. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συμπληρώσει το καρέο το Λαύριο. Να κάνει το απόλυτο με. Και Άρη, και ΑΚ κέρδισε και Άρη. Και... Όχι, τον Άρη δεν τον κέρδισε. Α, τον Άρη δεν τον κέρδισε. Τον Πάουκ. Λοιπόν, να σου πω τώρα τι γίνεται στα ψηλά και μετά να πάμε στα χαμηλά. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο παιχνίδια στην έδρα του, από τα πέντε. Έχει Λαύριο Φάρο και εκτός έδρας έχει ΑΕΚ Ολυμπιακό. Mm. Και πάει και στον Πανιόνιο πρώτη τελευταία αγωνιστική, που ο Πανιόνιος θα καίγεται. Η ΑΕΚ έχει στην έδρα της τον ΠΑΟΚ, τον Προμηθέα και την Κίμη. Θεωρητικά ευκολότερο πρόγραμμα και πάει στο Φάρο και στον Παναθηναϊκό. Ναι. Θεωρητικά ευκολότερο από το ΠΑΟΚ. Ο Προμηθέας έχει στην έδρα του Κόρυβο και Λαύριο, που εκείνο είναι πολύ μεγάλο μάτς, το Προμηθέας Λαύριο, νομίζω ότι είναι προτελευταία αγωνιστική, και πάει στον Κολοσσό, όπως είπες, ναι, στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Ναι. Το Λαύριο έχει στην έδρα του, άκουσον, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Φάρο. Και πάει στον ΠΑΟΚ και στον Προμηθέα. Προμηθέα βλέπω τρίτο. Κοίταξε, η ΑΕΚ θα είναι τρίτη, πιστεύω. Ναι. Ναι, η ΑΕΚ θα είναι τρίτη. Και πιστεύω ότι θα έχουμε το παιχνίδι Πανιώνιος ΠΑΟΚ θα κρίνει και αν θα έχουμε ισοβαθμία του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα. Ναι. Στην ισοβαθμία όμως Προμηθέα-ΠΑΟΚ, επειδή ο Προμηθέας είναι 2-0, έχει τον ΠΑΟΚ, έχει προβάδισμα ο Προμηθέας για την τέταρτη θέση. Δεν τη χάνει την τέταρτη θέση ο Προμηθέας. Ναι. Τώρα, το Λαύριο θα πρέπει να κάνει, βάζοντας θεωρητικά ότι ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θα χάσει. Έτσι το βάζουμε. Ναι, πάντα το βάζουμε. Αν και με τον Παναθηναϊκό είδαμε 7 παρατάσεις κοντεύσαμε να δούμε. Βάζοντας θεωρητικά αυτό, έχει ένα μάτς εντός εισαγωγικών εύκολο με το Φάρο στην έδρα του, που δεν είναι εύκολο γιατί ο Φάρος καίγεται. Και θα πάει στον ΠΑΟΚ και στον Προμηθέα. Άρα το Λαύριο επί της ουσίας πρέπει να σπάσει μία από τις δύο έδρες του ΠΑΟΚ και του Προμηθέα για να είναι και αυτό στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα. Ναι. Αυτό που πιστεύω είναι ότι η ΑΕΚ, εφόσον κερδίσει τον ΠΑΟΚ, εύκολα ή δύσκολα θα κατακτήσει την τρίτη θέση. Όπως το είπαμε, την τρίτη θέση την προβλέψαμε όταν η ΑΕΚ ήταν 8η. Να σου θυμίσω. Ναι. Γιατί εντάξει, δεν δικαιωνόμαστε σε όλα. Σε κάποια δικαιωνόμαστε. Ναι. Μην ξεγράψεις τον Προμηθέα. Εγώ βλέπω δυνατό Προμηθέα. Για να μην παραξηγηθούν οι φίλοι του Κολοσσού και της Κίμης, τον Κολοσσό, επειδή έχει 9 νίκες, έχει στην έδρα του Προμηθέα Κίμη Άρη και πάει Τρίκαλα Παναθηναϊκό. Ακόμα και 4 νίκες να κάνει η ομάδα του Άρη Γιάννη, θα φτάσει. Δηλαδή θεωρώ να χάσει τον Παναθηναϊκό, θα φτάσει στις 13 νίκες. Που σημαίνει ότι Λαύριο, Προμηθέας, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ να μην έχουν κάνει καμία νίκη για να φτάσει να μπει στην Εξάδα. Σου είπα, έμεινε πίσω από αυτές τις δύο νίκες. Αν είχε κάνει αυτές τις δύο νίκες ο Κολοσσός, θα είχε τώρα 11 και θα έτρεχε τρένο. Μπορεί να τους προσπερνούσε κιόλας τις ομάδες αυτές. Απ' την άλλη, η Κίμη που έχει 10 νίκες, έχει στην έδρα της Ρέθυμνο και Κόρυβο. Τα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια, τα θεωρητικά εύκολα. Θα περάσει τώρα. Έρχεται στον Άρη, πάει στην ΑΕΚ, τελευταία αγωνιστική και έχει και τον Κολοσσό. Θεωρώ ότι θα παιχτεί μεταξύ Κίμης Κολοσσού η θέση 7. Ανάλογα και τι πλασάρισμα θέλουμε. Η Κίμη τώρα πρέπει να κάνει διπλό στον Άρη και διπλό στον Κολοσσό για να διεκδικήσει την είσοδό της στην Εξάδα. Αυτά περίπου. Άρα δίνεις μία μικρή τύχη στην Κίμη για την Εξάδα. Μία μικρή τύχη, ναι. Δηλαδή η Κίμη θα πρέπει να κάνει να σπάσει μια έδρα καλή. Εννοείται στην έδρα της. Ναι. Εννοείται τις νίκες στην έδρα της. Και να σπάσει τον Άρη και να σπάσει και τον Κολοσσό. Ή την ΑΕΚ, εν πάση περιπτώσει. Το δυσκολότερο είναι της ΑΕΚ, νομίζω.
Και ο Κολοσσός είναι δύσκολο, γιατί και ο Κολοσσός είναι άμεσα ενδιαφερόμενος. Ναι, θέλω να σου πω, το βλέπω αρκετά δύσκολο για την ομάδα του Γιάννη του Καστρίτη. Πιστεύω ότι τους βλέπω εκεί στο 7-8. Και αν διαλέξουν αντίπαλο. Τι αντίπαλο να διαλέξουν? Εντάξει, μπορεί να θέλει ο... Χαβαλέ κάνεις τώρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα από εκεί και κάτω, κάτω από το 8. Να πω ότι το Ρέθυμνο, που είναι η αμέσως επόμενη ασφαλής ομάδα, είναι ομάδα, θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα είναι ασφαλής, βεβαίως, αν χαλαρώσουν, στο τέλος μπορεί να τρέχουν. Γιατί το Ρέθυμνο παίζει στον Παναθηναϊκό, φέρνει μάλλον τον Παναθηναϊκό στην έδρα, όπως είπες. Ναι. Θα πάει στην Κύμη και παίζει με τα Τρίκαλα στην έδρα του. Θα περάσει εκεί... από την Κύμη το Ρέθυμνο. Ορίστε. Θα περάσει από την Κύμη το Ρέθυμνο. Για να κλείσει και τη χρονιά. Να μην έχει προβλήματα καν. Α, δύσκολο είναι, μην το βλέπεις. Εδώ από την Κύμη δεν πέρασε ομάδες ΠΑΟ, Κάρης κλπ. Έχω Γιαννόπουλο. Ναι, εντάξει. Εγώ λοιπόν σε δική μου ανάλυση λέω ότι το Ρέθυμνο θα πρέπει τα δύο παιχνίδια τα οποία, το ένα από τα δύο πρέπει να πάρει οπωσδήποτε για να τελειώσει, να ησυχάσει, είναι ή τα Τρίκαλα στην έδρα του ή τον Πανιόνιο. Τελευταία αγωνιστική. Επειδή και οι δύο αυτοί καίγονται και επειδή τα μάτς θα έχουν κομβική σημασία, αν τα Τρίκαλα έχουν κάνει κάποια νίκη, αν δεν έχουν κάνει μπορεί να είναι λίγο πιο αδιάφορα, αλλά σου λέω θα το παίξουν πάλι. Το Ρέθυμνο λοιπόν θέλει ένα από τα δύο οπωσδήποτε στην έδρα του για να ξεκαθαρίσει την ιστορία σωτηρία. Για να, που νομίζω ότι έχει σωθεί πολύ, ναι, δύσκολα, εντάξει, δηλαδή συζητάμε. Ποτέ δεν ξέρεις με το... Πολύ δύσκολα, απλώς επειδή εδώ εκπομπή κάνουμε και πρέπει να τα λέμε και τα μαθηματικά, μιλάμε μόνο μαθηματικά αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, το Ρέθυμνο θα πρέπει να κάνει δύο ή ένα διπλό, ή στην Κύμη ή στον Άρη, ή και στα δύο μαζί, για να μπορεί να διεκδικεί την είσοδό της στην οκτάδα. Και αυτό, εντάξει, το βλέπουμε δύσκολο. Πάμε τώρα από στις και τέσσερις κάτω ομάδες που γίνεται μονομαχία. Θα μου πεις, ο Φάρος έχει 8 νίκες και γιατί δεν λες τα ίδια για το Φάρο? Θα σου απαντήσω, γιατί ο Φάρος έχει μέσα στην Λάρισα την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, που θεωρητικά είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι για να τα πάρει, και πάει στον Κόρυβο, που είναι ζωή μου θάνατό σου. Αν κερδίσει, τελειώνει η κατηγορία για τον για το Φάρο εντελώς. Και έχει Λαύριο να πάει και Ρέθυμνο. Το Λαύριο, όπως είδες προλίγου, έχει κομβική σημασία στο γεγονός ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το παιχνίδι αυτό για να είναι όσο πιο ψηλά μπορεί. Γενικά για τον Φάρο τον βλέπω ότι είναι αρκετά δύσκολο να κάνει κάποιες νίκες παραπάνω, για παραπάνω. Για παραπάνω. Δηλαδή θέλει μία νίκη από αυτά τα 5 μάτς, είτε Κόρυβο, είτε Λαύριο, είτε Ρέθυμνο ή ΑΕΚ, Ολυμπιακό, τέλος πάντων, για να σιγουρέψει την παραμονή του. Σίγουρα είναι σε αρκετά πλεονεκτική θέση. Είχαμε πέσει έξω με το Φάρο. Κοίταξε, πέσαμε έξω σε δύο παιχνίδια. Στο Φάρο Άρης, γιατί εγώ δεν περίμενα τον Άρη να παρουσιαστεί τόσο τραγικός εκεί πέρα. Ναι. Και στο Τρίκαλα Φάρος, που δεν περίμενα την έδρα των Τρικάλων πιο δυνατή εκεί την μέρα. Και γι' αυτό έπεσα όντως έξω σε αυτό. Βέβαια, δεν υπολογίζαμε και δεν μπορούσαμε να το υπολογίζουμε την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ναι. Έτσι. Δεν υπολογίζαμε, όταν τα λέγαμε αυτά δεν είχε Μπάρτ. Ναι. Εντάξει, για να τα λέμε. Όταν τα λέγαμε αυτά, η ομάδα του Φάρου δεν είχε Μπάρτ. Και χωρίς τον Μπάρτ ούτε χθες θα κέρδιζε, ούτε με στα Τρικάλα θα κέρδιζε. Εντάξει. Και τον Άρη θα κέρδιζε. Και ίσως και με, δεν ξέρω, με τον Άρη τέλος πάντων. Ας μην τον Άρη, μην τον αλλιώ. Θέλω να σου πω όμως ότι οι προβλέψεις που κάναμε για το Φάρο ήταν πριν αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αν ξέραμε ότι θα αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ότι οι άνθρωποι θα βοηθήσουν αυτοί οι καινούργοι και θα δημιουργηθεί μια οικονομική διευκόλυνση στους παλαιότερους, και θα έλεγαμε άλλα πράγματα. Έτσι. Άρα σε αυτή την πρόβλεψη δεν πέσαμε και τόσο έξω. Για τον Άρη, τι βλέπεις? Τον Άρη. Η επόμενη ομάδα που θα σχολιάσουμε είναι ο Άρης. Ο Άρης έχει στην έδρα του 3 παιχνίδια, τα οποία τα δύο δεν είναι τόσο, οι αντίπαλοι δεν ενδιαφέρονται τόσο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα παίξουν, την Κύμη και το Ρέθυμνο, και ένα τον Πανιόνιο, ο οποίος καίγεται. Εάν ο Άρης κάνει τα παιχνίδια της έδρας του τα 3, θα φτάσει και στις 10 νίκες.
Έχει έξω τα Τρίκαλα. Ναι. Έχει και τον Κολοσσό. Πρώτα τελευταία αγωνιστική Τρίκαλα. Επειδή με ρώτησες λοιπόν τον Άρη για την οκτάδα, εγώ πιστεύω ότι δεν κινδυνεύει ο Άρης. Επειδή με ρώτησες για την οκτάδα, ο Άρης μπορεί να φτάσει max στις 12 νίκες. Με 5 στα 5. Με 5 στα 5, έτσι. Που δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει. Mm. Αν πάση περιπτώσει, βάζουμε. Για ναι, το βάζουμε τώρα το ιδανικό. Ναι. Με ρώτησες για την οκτάδα. Άρα θα φτάσει στις 12 νίκες ο Άρης. Ναι. Που ήδη η ομάδα της, της Κίμης έχει 10 νίκες και σου λέω με Ρέθυμνο Κόρυβο στην έδρα της θα φτάσει και αυτή στις 12. Στην ισοβαθμία πρέπει ο Άρης να κερδίσει την Κίμη πάνω από 25 πόντους, άρα αρκετά δύσκολο. Τώρα με τον Κολοσσό ο οποίος έχει 9 νίκες στην έδρα του, πρέπει ο Κολοσσός να χάσει από τον Άρη στην έδρα τελευταία αγωνιστική, να χάσει στα Τρίκαλα και να μείνει στις 11 νίκες να γίνει... για να μπορέσει να τον περάσει ο Άρης. Κατάλαβες. Mm-hmm. Αρκετά δύσκολα λοιπόν για τον Άρη είναι τα πράγματα, έτσι. Αυτό λέω εγώ. Άρα ο Άρης χρειάζεται μία νίκη για να πάει για διακοπές. Ο Άρης χρειάζεται μία νίκη για να, με δύο για να σιγουρέψει την παραμονή του. Και αν κάνει και πέντε θαύμα. Νίκες. Θαύμα για να... Ένα θαύμα για να μπει στην οκτάδα. Εντάξει. Θαύμα πιο πολύ όχι για τις νίκες, για το συνδυασμό αποτελεσμάτων. Εντάξει, πέντε νίκες πες γίνονται. Μπράβο, θέλει και συνδυασμό αποτελεσμάτων. Ναι. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Πολύ σωστά. Λοιπόν, στο Πανιόνιο πάμε τώρα. Mm. Ο Πανιόνιος έχει στην έδρα του δύο παιχνίδια τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ. Τον Ολυμπιακό είναι εκτός κάνεφ, δεν ξέρω τώρα σε τι μπορεί, αν μπορεί να κάνει μια τέτοια νίκη η ομάδα του Πανιόνιου. Και τον ΠΑΟ που είναι πρώτη-τελευταία αγωνιστική και θα γίνει χαμός. Αυτό... Έχει να παίξει εκτός στα Τρίκαλα μεθαύριο. Μεθαύριο λέγοντας την τρίτη μέρα του Πάσχα, πότε είναι. Έχει να παίξει εδώ στον Άρη και στο Ρέθυμνο. Ο Πανιόνιος για να σωθεί 100% πρέπει να κάνει από τα τρεις νίκες ή και δύο. Δηλαδή πρέπει ας πούμε να πάρει τον ΠΑΟΚ στην έδρα του και να πάρει διπλό στα Τρίκαλα ή διπλό στο Ρέθυμνο ή διπλό στα Τρίκαλα και στο Ρέθυμνο ή στον Άρη. Έτσι. Δεν είναι δύσκολο. Μόνο το ματς του Άρη. Δηλαδή την τελευταία αγωνιστική ας πούμε που παίζει Ρέθυμνο Πανιόνιος και το λέω πραγματικά χωρίς καμία δόση υστεροβουλίας και το Ρέθυμνο θα είναι πιο χαλαρό, αυτοί θα καίγονται ίσως έτσι. Δεν το λέω, ναι, όχι, πάει το ναι, μυαλό ότι πάνε, γιατί ξέρω ότι εκεί οι άνθρωποι του Ρεθύμνου ειδικά ο Βετούλας, ο Ζομπανάκης, ο Τριαντάφυλλος όλοι είναι εντυμότατοι, έτσι δεν αφήνω κάποιο υπονόμενο, είναι εντυμότατοι. Έτσι, απλά εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που ο άλλος πάει διακοπές, εκείνος, μια ομάδα πάει διακοπές, η άλλη παίζει τη ζωή της, εντάξει, καταλαβαίνεις. Όπως επίσης και στα Τρίκαλα θα παίξει τα ζάρια του Γιάνγκος εκεί. Απ' την άλλη, στην άλλη μεριά στο τάβλι θα είναι ο Τακιανός. Θα έχουμε κονταρομαχία δύο πολύ καλών προπονητών. Και πάμε στον Κόρυβο. Ο Κόρυβος έχει 6 νίκες. Έχει στην έδρα του τον Φάρο, τον Παναθηναϊκό και τα Τρίκαλα. Mm. Που θεωρητικά μπορεί να πάρει τα δύο μάτς και να πάει στις 8. Γι' αυτό σου λέω δεν είναι σωμένος 100% ο Κόρυβος. Ναι. Όχι, δεν είναι σωμένος. Τώρα είναι σε δύσκολη. Είναι με το κεφάλι κάτω. Και έχει εκτός έδρας τον Προμηθέα και την Κίμη. Τώρα τον Προμηθέα είναι δύσκολο. Στην Κίμη είναι πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Πάλι χωρίς να θίγω την εντυμότητα του Καστρίτη, ο οποίος είναι άρρωστος με αυτά, και του Θεοδόρου και της διοίκησης, που είναι πεντακάθαροι άνθρωποι. Εντάξει. Ξέρεις, όταν καίγεται μια ομάδα ή άλλη λίγο αδιάφορη, δεν το λέω καθαρά από θέμα αγωνιστικού ενδιαφέροντος, όχι, ναι, όχι τίποτα άλλο. Έτσι, γιατί δεν θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Είναι κρίμα να σπηλώνουμε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν μια πορεία στον αθλητισμό και στον μπάσκετ εντυμότατη και με αρχές.
Και πάμε στα Τρίκαλα, τελευταία κατάσταση. Τα Τρίκαλα για μένα είναι αρκετά δύσκολη σωτηρία. Θα συζητάμε για σωτηρία μόνο αν τα Τρίκαλα κάνουν 5 στα 5. Ναι. Είναι το extreme πολύ σενάριο. Πολύ δύσκολο, ναι, extreme. Στο οποίο extreme σενάριο του 5 στα 5, επειδή θα περιλαμβάνει νίκη επί του Πανιωνίου και νίκη επί του Κορύβου. Και επί του Άρη. Εντάξει, ο Άρης χάσει και εντάξει, δεν ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή θα περιλαμβάνει νίκη του Πανιωνίου και νίκη επί του Κορύβου, δεν θα μπορεί, θα πολύ δύσκολα θα φτάσει ο Πανιώνιος μετά στις 8 νίκες και ο Κόρυβος στις 8 νίκες. Και εκεί, δηλαδή το τελευταίο χαρτί που παίζει η ομάδα των Τρικάλων είναι Τρίκαλα Πανιώνιος. Εάν κερδίσει το παιχνίδι, όσο και αν γελάμε και λέμε τρεις νίκες, έχει τύχη. Έχει μία μικρή τύχη, όχι μεγάλη. Ναι. Μπορεί να κάνει και 0 στα 5, έτσι, για να μην παραξηγηθώ. Αν γιατί χάσει όμως... έχει στην έδρα της Πανιώνιο Άρη Κολοσσό, που θεωρητικά επειδή είναι έδρα λες ότι μπορεί να κερδίσει τα παιχνίδια. Εκτός έδρας έχει το Ρέθυμνο και τον Κόρυβο. Και τον Κόρυβο. Είναι 5 τα παιχνίδια. Δηλαδή, λέω 5 στα 5, γιατί θεωρητικά δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα παιχνίδια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έτσι που εκεί είναι... Και λες ότι μπορεί να γίνει έτσι. Πολλά θα κρυθούν από το, από το παιχνίδι με τον Πανιώνιο. Αυτά ήταν πάντως. Ναι. Δηλαδή έχουμε κρίσιμα παιχνίδια. Το Κόρυβος Φάρος αυτή τη βδομάδα. Τη βδομάδα την τρίτη μέρα. Και το Τρίκαλα Πανιώνιος. Είναι πιστεύω κομβικά αυτά τα δύο παιχνίδια. Και ο Κόρυβος... θα κοιτάει και λίγο το παιχνίδι Τρίκαλα Πανιώνιος, ανάλογα, αν χάσουν τα Τρίκαλα, θα καλά, το βολέψει το Κόρυβο. Δεν ξέρω αν παίζουν και την ίδια ώρα, τώρα εσύ το είδες το πρόγραμμα. Ναι. Πάντως, εδώ είναι όλο το μυστικό. Ναι. Νομίζω ότι τα Τρίκαλα την κατηγορία, αν τη χάσουν, τη χάνουν στο παιχνίδι στην έδρα τους, στις δύο ήττες που κάνανε από το Ρέθυμνο, νομίζω στην παράταση, και από το Φάρο Λάρισας. Δηλαδή σήμερα τα Τρίκαλα με 5 νίκες θα είχαν ελπίδα σωτηρίας. Γιατί έλεγα πάντα για τα Τρίκαλα και μου λέγανε γιατί το λες. Γιατί τα Τρίκαλα στο τέλος έβλεπα ότι το πρόγραμμά τους είναι κάπως βατό. Έχουν για παιχνίδια, σωτηρία, ναι. Έχουν παιχνίδια να πάρουν, κατάλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουν να πάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μες στον Άρη, μες στον ΠΑΟΚ, μες στην ΑΕΚ ή Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στην έδρα τους. Και γι' αυτό έβλεπα ότι ίσως είχαν μια ελπίδα. Αυτά για την Α1. Αυτά. Νομίζω ότι ήμασταν κατατοπιστικότατοι, αδερφέ μου. Ήμασταν και άξιζε η ανάλυση. Ναι. Γιατί από εδώ και πέρα έχουμε τελικούς. Τελικούς εισαγωγικά. Λοιπόν, να πούμε εντάχει τώρα τα Ευρωλίγκες και τέτοια. Τι θέλεις, λοιπόν, θέλεις. Πρώτα-πρώτα. Πρώτα-πρώτα δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Γρήγορα τα αποτελέσματα της Α2. Λοιπόν, εντάξει, θα μας τα δώσεις εσύ τα. Τι να κάνουμε, θα μας τα δώσεις εσύ της Α2 και θα πούμε μετά Ευρωλίγκα, ναι, και Eurocup και Τσαμπιονς. Είχαμε Παπάγο Περιστέρι 64-84, 24η νίκη για το Περιστέρι. Έτσι. Καστοριά Ερμής Αγιάς 77-59. Είχαμε εδώ μετά την ήττα αυτή την απομάκρυνση του προπονητή Γιασάρη και σήμερα, πόσο ξέρω, ανακοινώθηκε ο Στέφανος ο Πέρκος, προπονητής των Ερμή Αγιάς. Αμίντας Αρκαδικός 91-65. Δούκας Χολαργός 86-99. Είχαμε μεγάλο διπλό του Ηρακλή μέσα στη Λευκάδα με 87-89. Η ομάδα της καρδιάς μου, το ψυχικό, με 78-56 κέρδισε την ΑΕΛ. Από τον Βορρά μέχρι τον Νόδο. Ξανά προς τη δόξα τραβά. Εθνικός Μαρούσι 75-68. Και είχαμε τη μεγάλη έκπληξη, την ήττα του Απόλλων Πατρών στην έδρα του, που δεν την περίμενε κανείς, 73-78 από την Καρδίτσα. Η βαθμολογία τη λέω εντάχει, διαμορφώνεται. Περιστέρι 48, Χολαργός 44, Ηρακλής 42, Πάτρα 40, Καστοριά 39, Αμίντας 38. Η Πάτρα συνεχίζει βέβαια και παρά την ήττα να είναι στο 3-4 που έχει με τον Ηρακλή. Ναι, απλώς δεν νομίζω ότι θα τον προσπεράσει τώρα μετά από αυτό. Ναι. Να πούμε γρήγορα ότι τη Μεγάλη είναι Τετάρτη, επόμενη. Μεθαύριο, έχουμε επόμενη αγωνιστική. Έτσι για όσους θέλουν να δουν μπάσκετ και να ασχοληθούν. ΑΕΛ Εθνικός, Μαρούσι Δόξα Λευκάδος, Ηρακλής Δούκας, Περιστέρι Χολαργός, το μεγάλο ντέρμπι, Περιστέρι πρώτος δεύτερος, Χολαργός,
Αρκαδικός ψυχικό. Μεγάλη Τετάρτη τα που λένε μου θα πάνε σε ταξίδι. Από το βορρά μέχρι τον νότο. Στην Τρίπολη. Ερμής Αγιάς, όπως είπαμε, νέο προπονητή με τον Αμίντα. Καρδίτσα Καστοριά και Παπάγου Απόλλων Πατρών. Είπαμε γρήγορα και την Α2. Πάμε Ευρωλίγκα. Πάμε γρήγορα στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, θα σου πω εγώ τα αποτελέσματα. Όπου θέλεις επεμβαίνεις και κάνεις σχόλιο. Τι να πω, ότι προλάβουμε. 21 αγωνιστική αποτελέσματα. Εφές Μπαρτσελώνα 83-107, νίκη την Μπαρτσελώνα. Χίμκι Φενέρ Μπαξέ 64-73, νίκη για τη Φενέρ Μπαξέ. Μπάπερκ Ολύμπια Μιλάνο 78-83, η Αρμάνη κέρδισε αυτά τα μάτς τα διάφορα. Μπασκόνια Μακάμπι 83-72. Νομίζω ότι τελείωσε η Μακάμπι. Ναι, τελείωσε την οκτάδα Μακάμπι. Ερυθρός Αστέρας Ρεάλ Μαδρίτης 79-82, πιο δύσκολο από ό,τι περίμενε Ρεάλ. Ναι. Παναθηναϊκός Βαλένθια 75-56, πάτησε γκάζι ο Παναθηναϊκός. Εύκολο. Έτσι. Και Μάλαγα Ολυμπιακός, το έχεις το σκορ. Βεβαίως. Στον πόντο, έτσι. Δεν είπες το Ζαλγκίρις ΤΣΣΚ. Ναι, Ζαλγκίρις. Μεγάλη νίκη της ομάδας σου. Θα το άφηνα στο τέλος. Επί της ΤΣΣΚ. Α, το άφησες για το τέλος. Ολυμπιακός 87-85 έχασε στο Μαρτίν Καρπένας από τη Μάλαγα. Πράγμα που ομολογώ ότι εγώ δεν το περίμενα. Να πούμε ότι νομίζω ότι η οκτάδα πλέον οριστικά και αμετάκλητα έχει κληθεί με ήττα της Μάλαγα και της Μακάμπι. Θα παιχτούν, νομίζω ότι και αυτά σιγά σιγά ξεκαθαρίζουν. Έμεινε μία αγωνιστική ακόμα για να τελειώσει η Ευρωλίγκα. Θα την πούμε τώρα. Η Μόσχα, η ΤΣΣΚΑ με 23 νίκες προηγείται. Η Φενέρ με 21 νομίζω ότι έχει καταλάβει τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός με 19. Ρεάλ Παναθηναϊκός 18, εδώ γίνεται η μάχη για την τετράδα. Ζαλγκίρις 17, Βασκονία 16, Κίμκι 16. Για τους υπόλοιπους δεν τους κάνω ούτε την τιμή να τους αναφέρω. Γιατί, και καλά κάνεις, έτσι. Γιατί αυτοί οι υπόλοιποι μέσα και με την Μπαρτσελόνα του Πέσιτς χαλάσανε την ομορφιά της Ευρωλίγκα. Δεν μπορεί η Μπαρτσελόνα να είναι προτελευταία, πρέπει να πάρουν ριζικές αποφάσεις. Δεν μπορεί η Μπαρτσελόνα σε 30 αγώνες να κάνει 10 νίκες. Μάλλον υπάρχει άλλη μια αγωνιστική, δεν ξέρω τι θα γίνει, έτσι να μην λέω και χαζά. Πες μου λίγο τα παιχνίδια λοιπόν, της επόμενης αγωνιστικής. Θα σου πω της τελευταίας αγωνιστικής. Φενέρ Μάλαγα. Φενέρ Μάλαγα. Αρμάνι Παναθηναϊκός. Άσος. Αρμάνι Παναθηναϊκός, διπλό. Νόμιζα Άσος. Άσος Φενέρ. Η αδιάφορη με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, Μπασκονία Εφές. Βασκονία Εφές. Και αυτό Άσος νομίζω. Μπαρτσελόνα Χίμκι. Μεγάλο διπλό. Εδώ. Επειδή η Κίμκι νομίζω ότι την έχει κλειδώσει την οκτάδα και επειδή αυτοί παίζουν με τον Μπαρτζόκα και θα προσπαθήσουν να τα δώσουν όλα, δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Θα δώσει άλλη μία στην Μπαρτσελόνα να πάει πιο κάτω. Λόγω Μπαρτζόκα. Δηλαδή ότι... Βέβαια. Ναι. Και το δικαιούται ο Μπαρτζόκας λοιπόν. Ναι, και εγώ θέλω να το κάνει το διπλό. Τσέσκα Ερυθρός Αστέρας. Ναι, εύκολο μάτς. Ολυμπιακός Ζαλγκίρης. Αυτό είναι το παιχνίδι, νομίζω. Αυτό είναι το παιχνίδι της αγωνιστικής. Και λόγω της ελληνικής ομάδος, αλλά και λόγω του ότι αξίζει τον κόπο. Όπως και το Αρμάνι Παναθηναϊκός. Αυτά δηλαδή είναι καλά παιχνίδια. Τα δούμε. Ρεάλ Μαδρίτης Μπάμπερκ και Βαλένθια Μακάμπι. Ρεάλ Μαδρίτης Μπάμπερκ. Νομίζω ότι ο Άσος είναι από εδώ μέχρι τη Μαδρίτη. No bet που λένε. Θα το ποντάρουμε αυτό τον Άσο. Είναι τόσο εύκολο. Και Βαλένθια Μακάμπι. Βαλένθια Μακάμπι θα το δει εσύ. Αν δεν είσαι καλό παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το δεις εσύ. Δεν υπάρχει. Να πούμε ότι τα παιχνίδια της η τελική του EuroCup είναι στις 10 και 13 Απριλίου. Δηλαδή πάμε μετά τις γιορτές. Ναι, την ίδια μέρα που θα έχει ελληνικό πρωτάθλημα να δούμε και. Ναι, είναι την Τρίτη ξεκινάμε. Την Τρίτη μέρα του Πάσχα. Την Τρίτη μέρα του Πάσχα. Λοκομοτίβ με. Η ομάδα της καρδιάς μου σήμερα και μαθηματικά ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική, κύριε συνάδελφε. Έτσι, μετά τη μεγάλη νίκη 75-83 μέσα στη Μηχανιώνα, άρα η ομάδα 10 του Νίκου Χατζηβρέτα και μαθηματικά ανεβαίνει. Η ομάδα της καρδιάς σου νομίζω ότι και αυτή ανεβαίνει με 53-71 μέσα στην επανομή. Χέρι-χέρι ανεβαίνουμε, χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι πάνε αυτοί οι δύο. Να το πούμε και αυτό, δηλαδή βλέπεις πήγαμε Ευρωλίγκα, πήγαμε, έχουμε Champions League. Την Τετάρτη νομίζω, αν θες κάνε τον κόπο. Λοιπόν, ακριβώς, να το δούμε, να το επιβεβαιώσουμε. Να ξέρει τι γίνεται. Όπου η ΑΕΚ θα δώσει μεγάλη μάχη τώρα στο
Λοιπόν, αύριο, να πούμε και το αυριανό παιχνίδι, έχουμε Μονακό Μπάνβιτ. Σωστό. Και ένα άσος από εδώ μέχρι το Μοντε Κάρλο. Το σπάσανε όμως πολύ άγαρμα. Αύριο ένα παιχνίδι, μεθαύριο τρία παιχνίδια. Στις 9 Μπεϊρόιτ Λούντβιξμπουργκ, στις 9.30 Μούρθια Καρσίγιακα και στις 9.30 Στρασβούργο ΑΕΚ. Εμείς θα δούμε Στρασβούργο ΑΕΚ. Εντάξει, θα δούμε. Είμαστε ενδιαφερόμενοι ως Έλληνες. Ελπίζουμε η ΑΕΚ να είναι στο Final Four και το Final Four να γίνει στην Αθήνα με παρουσία της ΑΕΚ. Εντάξει. Για μένα είναι πιο εύκολο παιχνίδι στη Στρασβούργο από ό,τι ήταν στην Ίμπουργ. Εκτός έδρας για την ΑΕΚ. Πιο εύκολο. Θα σου θυμίσω, επειδή είσαι Αριανός, ναι, ότι πέρυσι ο Άρης εδώ τη Στρασβούργο την κέρδισε 18. Την πέρασα όμως στη Στρασβούργο. Και εκεί έγινε. Κατηφόρησε το γήπεδο. Είναι καλή έδρα τη Στρασβούργο. Μην την υποτιμάτε. Εγώ το θεωρώ αρκετά δύσκολο το παιχνίδι. Ενώ θυμάσαι ότι σου είπα για την Ίμπουργ θα περάσει η ΑΕΚ. Τώρα το βλέπω αρκετά δύσκολο το παιχνίδι. Θα δούμε. Θα δούμε. Εμείς είπαμε, ευχόμαστε το καλύτερα για την ομάδα της ΑΕΚ. Δεσμεύεσαι όταν μπει η ΑΕΚ στο Final Four, δεν λέμε αν, λέμε όταν. Να βάλουμε ύμνο, θα παίξουμε ύμνο με τη ΑΕΚ. Κοίταξε, βεβαίως, αφού έχουμε πει για τους ύμνους, όταν μια ελληνική ομάδα θα μας είτε πάει Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, είτε ΑΕΚ, βεβαίως θα βάζουμε τον ύμνο. Ωραία, λογικά θα έχουμε και τον Ολυμπιακό. Για αυτούς, αν κάνει κάτι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, έτσι, ναι, για να παραξηγηθώ. Άρα σίγουρα θα έχουμε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, αν περάσει η ΑΕΚ. Μπορεί να έχουμε και Παναθηναϊκό. Και Παναθηναϊκό, ναι. Αν και το βλέπω πιο δύσκολο. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι για τα παιδιά της Β' που πολεμάνε εκεί πέρα. Πολύ γρήγορα, αν το έχεις, σε δύο λεπτά. Ό,τι μπορείς να πεις σε δύο λεπτά, είναι δικαίωμά σου να το πεις. Να πω το Βόρειο Όμιλο τουλάχιστον. Να πεις το Βόρειο Όμιλο. Κατά Τρικούπης 50-77, Ίκαρης Ερών Καλυθέα, Χαλκιδόνα, συγγνώμη, 71-58. Με αγχώνεις, δεν μπορώ να αγχώνομαι. Φάρσαλα Στρατών 82-76, Καβάλα Γέφυρα 81-64, Ανατόλια Πευκοχώρη στο μάτς της αγωνιστικής 79-68, έσπασε το 9 σερία ήττο του φίλου μου του Μελετιάδη, Αγρίνιο Ελλήνια 79-69, Ασπίδα Ξάνθης Τιτάνες 87-66. Να πούμε ότι στη βαθμολογία ο Τρικούπης προηγείται με 41 βαθμούς, Καβάλα 40, Ικάρης Ερών 40, Πευκοχώρη 38, Ανατόλια 36, Στρατώνη 36. Στο πίσω της βαθμολογίας έχουμε Τιτάνες Παλαμά, έχουν 23 βαθμούς, 27 βαθμούς έχει η Ελλήμια, 29 η Χαλκιδόνα, 29 η Ασπίδα Ξάνθης και 30 η Γέφυρα, η οποία είναι ήδη πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αυτά για τη Β' Εθνική. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Να πούμε ευχές έχουμε, κλείνοντας. Τίποτα άλλο, δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε μισό λεπτό τώρα, να μην φάμε για την άλλη εκπομπή. Κρίμα για τα παιδιά, γιατί σήμερα είχα μπέτσι και για Γάμα Εθνική και πολλά, αλλά δεν πειράζει. Το κολεγιακό επικράτησε σήμερα. Το κολεγιακό πάνω απ' όλα ήταν, εγώ να το ξαναπώ για μία ακόμα φορά, τεράστια τιμή μας που είχαμε στον αέρα τον Δημήτρη τον Κυριακού. Έναν σοβαρότατο επιστήμονα άνθρωπο προπονητή. Και χρωστάμε άλλη μια εκπομπή έτσι, πιο ανάλαφρη και πιο μπασκετική. Ναι, δεν το ρώτησα πότε, αν έρθει στην Ελλάδα και πότε έρχεται. Δεν το ρώτησα εγώ, μα βλέπει ελληνικό πρωτάθλημα και τι αντιπροσωπεύει. Τα βλέπει τα βλέπει σίγουρα. Αλλά δεν ήθελα να το βαρύνω. Ήθελα να μείνουμε σε κολεγιακό μουντ. Ένας καλός μου φίλος που είναι πολύ μπασκετικός και πάντα μας μου λέει, να σου πω ότι δεν έχει δει το γήπεδο τη Στρασβούργο. Επειδή έλεγες για τη Στρασβούργο. Λοιπόν, εγώ εύχομαι αυτή την μεγάλη εβδομάδα όλος ο κόσμος έτσι να τη βιώσει με αγάπη που λείπει στις μέρες μας. Να συγχωρέσουμε όλοι τους διπλανούς μας και όποιους μας έχουν κάνει οτιδήποτε. Να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον εαυτό μας. Να αφήσουμε τους εγωισμούς να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Να αφήσουμε τους εγωισμούς. Και να κοιτάξουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Και εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Να είναι γερός, όλοι να είναι γεροί, υγιείς κλπ. Να μην έχουμε προβλήματα.
Και να είμαστε λίγο πιο αγαπημένοι μετά το Πάσχα. Όσοι πάμε τόσοι να έρθουμε, αυτά τα κλασικά αυτά τα, που τα λέμε, αλλά δεν γίνεται ποτέ. Ναι, σωστό είναι ποτέ αυτό. Αλλά το να είμαστε υγιείς θα καλύπτει όλα αυτά. Νομίζω ότι ας βοηθήσει λίγο ο Αναστημένος Χριστός να γίνουμε λίγο πιο σοφότεροι και πιο ήρεμοι και πιο ήπιοι. Να αφήσει και εσύ λίγο τον μπάσκετ στην άκρη αυτές τις μέρες να ξεκουραστείς. Κοίταξε, την Πέμπτη πάω, παίρνω ρεπό την Πέμπτη. Και ασχολούμαι μόνο με την οικογένειά μου μέχρι τη Δευτέρα, πρώτο ο Θεός. Θα γεμίζεις μπαταρίες και θα έρθεις μετά στην επόμενη εκπομπή που στην είναι μεθεπόμενη. Μεθεπόμενη Δευτέρα. Τη Δευτέρα του Θωμά. Ωραία, ωραία. Έτσι το λένε από τώρα. Ανανώνουμε και το ραντεβού μας. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις. Ακολουθεί η μουσική εκδρομή με ζωντανή ελληνική μουσική. Να το πούμε και αυτό γιατί κλείσουμε έτσι άγαρμα. Ναι. Λοιπόν. Η οποία σήμερα θα πρέπει να είναι low η μουσική σου, γιατί είναι μεγάλη εβδομάδα. Στο λέω να το ξέρεις. Εγώ δεν είμαι. Έτσι. Και μεγιά τις καρέκλες. Έχουμε πολύ ωραίες καρέκλες. Να ευχαριστήσουμε το σταθμό για τις καινούργιες καρέκλες. Έκανε μερικά κράτσα κρούτσα η δικιά μου λόγω το ότι κουνιέμαι έτσι και σε ένα μιλάω. Να ευχηθούμε και στον αέρα καλή Ανάσταση και σε σένα. Καλή εκπομπή να έχεις. Και ως όλο τον κόσμο. Έτσι. Καλό βράδυ, καλή Ανάσταση.